Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και πάλι. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Κάλεσμα συμμετοχή στις εκλογές της Κυριακής και στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν ρίξει αυλαία η προεκλογική περίοδος. Απευθύναν στους πολίτες των Ιωαννίνων ο Φίλιππας Φίλιος και ο Γιάννης Σκοπούλης, ασκώντας παράλληλα κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Στο μεταξύ, με μαύρες μπογιές έβαψαν άγνωστοι τα εκλογικά γραφεία ΣΥΡΙΖΑ και Κινήματος Αλλαγής στην οδό Ναπολέοντος Ζέρβα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζητά μια δεύτερη ευκαιρία, ζητά την πρώτη ευκαιρία να υλοποιήσει το πρόγραμμά του εκτός μνημονίων, τόνισε χαρακτηριστικά ο Φίλιππας Φίλιος, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στην τελευταία συνέντευξη κάλεσμα πριν ανοίξουν οι κάλπες της Κυριακής. Στην ίδια συνέντευξη, ο Γιάννης Σκοπούλης, μέλος της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και υποδιοικητής του ΕΦΚΑ, έκανε μια κατάθεση ψυχής, όπως ο ίδιος είπε, προκειμένου να αναφερθεί στα στοιχεία που διακρίνουν την προοδευτική από τη συντηρητική αντίληψη. Ξεκινώντας από τη θητεία του στη διοίκηση του ΕΦΚΑ, ευχαρίστησε όλους όσοι ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων πασχίζουν για μια δημόσια ασφάλιση και υποστήριξε ότι αυτό το διάστημα έχουν γίνει πολλά βήματα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Και το δημόσιο συμφέρον είναι ένα πράγμα που διακρίνει αυτό που λέμε τον προοδευτικό από το συντηρητικό. Ο προοδευτικός γεννιέται, μεγαλώνει και κλείνει τα μάτια του με μια τέτοια αντίληψη ότι υπάρχει ο διπλανός, ότι υπάρχει ο αδύναμος, ότι υπάρχουμε μαζί και δεν μπορεί να υπάρξει κανένας μόνος του. Εδώ πέρα βλέπουμε όλη η πολιτική της συντηρητικής παράταξης να είναι στο εγώ. Τάχα μου μπορούμε να σταθούμε ο ένας ξέχωρα από τον άλλον. Ναι, πολλοί μπορεί να σταθούν που έχουν από πίσω υλικά υποστηρικτικά, που έχουν οικογένειες, που έχουν τζάκια. Ναι, θλίβομαι, ειλικρινά θλίβομαι ότι η απλή αναλογική, δηλαδή αυτή που θα δώσει τη δυνατότητα η δημοκρατική συμπαράταξη, η προοδευτική συμμαχία να αρθρωθεί και να έχει ο καθένας τη δυνατότητα να δίνει την νότα του, να δίνει τις προτάσεις του, να μπαίνουμε όλοι στη βάσανο του, να ανακαλύπτουμε ποια πράγματα είναι σημαντικά και ποια όχι. Αυτό που θα επιχειρηθεί στους δήμους και στις κοινότητες, όλο αυτό το πράγμα να θεωρείται ότι είναι το πιο κακό πράγμα στον κόσμο. Και αυτό να βγαίνει από τα χίλια ανθρώπων που εξυπηρετούν, που αντιπροσωπεύουν, υποτίθεται, ανθρώπους δημοκρατικούς. Αυτό το πράγμα, ειλικρινά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό που μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους που είναι κοντά μας, που μας ακούνε, που έχουμε τσακωθεί, που έχουμε φάει μαζί, είναι ότι πρέπει να ενεργοποιηθούμε παραπάνω. Πρέπει να κάνουμε πολλά. Δεν πρέπει να περιμένουμε ούτε μόνο από εκτελεστικές εξουσίες να βγάζουν το φίδι από την τρύπα, ούτε μόνο τον αρχηγό να βγάζει περίπτωση λόγους. Πρέπει να μετέχουμε. Και η χαρά μας η μεγάλη θα είναι να τα καταφέρουμε τώρα για να δώσουμε το επόμενο, την επόμενη μάχη για την απλή αναλογική, όπου θα αναλάβουμε και ευθύνες και τα μέρη αυτά τα οποία έχουν συνηθίσει να είναι εικονίσματα, θα αναλάβουν ευθύνες, να συμμετέχουμε όλοι σε κάτι. Σε αυτή την δύσκολη αλλά προκλητική για όλους μας εποχή. Από την πλευρά του, ο Φίλιππας Φίλιος απίθυνε κάλεσμα συμμετοχής στις εκλογές, υπεραμεινόμενος της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και ασκώντας κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Μπορούσαν να γίνουν κι άλλα, ναι. Μπορούσαν να γίνουν και περισσότερα, ναι. Μπορούσαν να γίνουν και γρηγορότερα, πιθανόν. Όταν όμως έχεις μια τόσο βαριά κατάσταση, πρώτα κοιτάς να σώσεις τη ζωή του αρρώστου και μετά να διορθώσει τα παρεπόμενα. Βέβαια έχουμε και το σενάριο τώρα που είναι το βασικό της αντιδικίας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία για 2 χρόνια παίζει το σενάριο της μεσαίας τάξης. Παίζει το σενάριο ότι θα μειώσει τους φόρους, ότι θα την αναβαθμίσει, δηλαδή πρώτα τη βούλιαξε, την κατέστρεψε, την ισοπαίδωσε και τώρα έρχεται σαν ΕΚΑΒ να πει ότι έρχομαι να τη σώσω.
Μόλις όμως ήρθε κρίσιμη ώρα, δεν μιλάει καθόλου για τους φόρους, τους παραπέμπει για μετά από 2-3 χρόνια, δεν μιλάει καθόλου για το πώς θα διορθώσει την κατάσταση, δεν μιλάει για 13η σύνταξη, την οποία την ψήφισε, αλλά τώρα λέει θα δούμε το 20 εάν και εφόσον. Και βέβαια, το ωραίότερο εξ όλων, είναι το κορυφαίο όπου τα στελέχη της τάζουν το μαξιλάρι που έχει συγκεντρωθεί με τον υδρότα του ελληνικού λαού να το δώσουν στις τράπεζες και να κάνουν νέα πιστοληπτική γραμμή, που σημαίνει δηλαδή νέο μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζητάει δεύτερη ευκαιρία. Πρώτη ευκαιρία ζητάει. Τώρα είναι η ευκαιρία να αναπτύξει το δικό του πρόγραμμα έξω από τα μνημόνια, με σιγουρεμένη την καβάντζα και με ηρεμία στην ανάπτυξη θέσεων εργασίας, επενδύσεων και πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ. Το μυαλό μας είναι προς τα εκεί. Με δημοκρατία και ισότητα να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας. Το μάτι, την ψυχή και την καρδιά μας πλάι στους εργαζόμενους, συνταξίουχους και τους μικρομεσαίους. Θέλω να καλέσω όλο τον δημοκρατικό κόσμο του νομού μας, όλο τον δημοκρατικό κόσμο της πόλης μας και όλων των Δήμων να γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, να δώσουν χωρίς φόβο την ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ, να καλέσουν όσους δεν ήρθαν να έρθουν να ψηφίσουν, διότι τα Γιάννενα ήταν πάντα δημοκρατικά και θα παραμένουν δημοκρατικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η πρώτη δύναμη. Στο μεταξύ, η τελευταία ημέρα της προεκλογικής περίοδου δεν κύλησε χωρίς παρατράγουδα. Στόχος επιθέσεων έγιναν πιθανότατα κατά τη διάρκεια της νύχτας στα εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής στην οδό Ναπολέοντος Ζέρβα. Άγνωστοι πέταξαν μαύρη μπογιά στις προσώπεις των εκλογικών κέντρων που απέχουν μόλις λίγα μέτρα μεταξύ τους, ενώ κατέστρεψαν και αφίσες. Οι βανδαλισμοί έγιναν αντιληπτοί το πρωί όταν μέλη των κομμάτων πήγαν να ανοίξουν τα εκλογικά κέντρα και αμέσως πήραν σκούπες και καθαριστικά ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Το πρώτο που θέλω να πω είναι να καταδικάσω απερίφραστα την επίθεση που έγινε χθες το βράδυ στο εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ με μαύρες μπογιές. Μαύρη είναι η ψυχή τους και μαύρη θέλουν τη ζωή των ανθρώπων. Όμως εμείς δεν μασάμε και ο φασισμός θα συντριβεί. Πραγματικά το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν από αυτά που νομίζω ότι δεν χρειαζόταν. Είχε κυλήσει πολύ καλά, θα έλεγε κανείς, η προεκλογική περίοδος. Είναι ένα περιστατικό το οποίο σίγουρα είναι καταδικαστέο. Αυτό θα το κρίνουν σίγουρα οι πολίτες. Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη συζήτηση για απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα. Λίγες ώρες, 4 ώρες ουσιαστικά, 3 ώρες και 50 λεπτά πριν πέσει η αυλαία αυτής της προεκλογικής περίοδου, με την υποψήφια πλέον, θα πω, βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Μερόπη Τζούφη. Καλησπέρα σας, κυρία Τζούφη. Ευχαριστώ που είστε εδώ, έτσι, στην εκπνοή αυτής της προεκλογικής περίοδου. Σίγουρα μία πολύ διαφορετική προεκλογική περίοδος για όλους μας. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι εξάλλου μία προεκλογική περίοδος που έρχεται και από άλλες που είχαν προηγηθεί. Αυτό δημιούργησε και κόπωση, σίγουρα, και κούραση και σίγουρα είναι και εντελώς διαφορετικά τα χαρακτηριστικά από την προεκλογική περίοδο που και εσείς είχατε βιώσει το 2015, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι μια διαφορετική στιγμή. Σωστά είπατε ότι είχε προηγηθεί η διαδικασία των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών. Θα έλεγα όμως ότι είναι σε συνέχεια μιας πολύ μεγάλης ανηφόρας αυτής της κυβέρνησης, στελέχη και μέλη της οποίας είμαστε. Θα θυμίσω εδώ ότι ήταν 4 χρόνοι, από τους οποίους αποκτήσαμε πολύ μεγάλη εμπειρία. Τους 3 χρόνους ήμασταν μέσα σε ένα μνημονιακό πλαίσιο και την τελευταία χρονιά, χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού αλλά και τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης, από τον προηγούμενο Αύγουστο, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η εκλογική μάχη είναι κρίσιμη, γιατί ο ελληνικός λαός καλείται να επιλέξει. Θα ξαναγυρίσει σε εκείνους που χρεοκόπησαν τον τόπο και τον οδήγησαν στα μνημόνια και σε πολύ σκληρές θυσίες, με εκτόξευση της ανεργίας, με επιδείνωση και γενίκευση της φτώχειας σε όλα τα επίπεδα, με κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους και των εργασιακών δικαιωμάτων, ή ανάμεσα σε μια διακυβέρνηση την οποία άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρόνια και που προσπάθησε
τουλάχιστον στην τελευταία φάση, να φέρει την δημοσιονομική ισορροπία, να υπάρχει μια εξισορρόπηση στο οικονομικό επίπεδο. Ξέρουμε ότι έχουμε διαρκή τρίμηνα στα οποία υπάρχει ανάπτυξη και μάλιστα η ανάπτυξη στον τόπο μας είναι και διπλάσια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάπτυξη όμως που γίνεται προσπάθεια να αφορά την πλειοψηφία των πολιτών. Κρατήθηκε όρθιο το κοινωνικό κράτος και τώρα μιλάμε για το αφήγημα της επόμενης μέρας. Ζητάμε λοιπόν από τους συμπολίτες μας να μας αξιολογήσουν θετικά και κριτικά. Προφανώς υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Προφανώς όταν κανείς ασκεί τη διακυβέρνηση κατά από τέτοιους όρους έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις και καθυστερήσεις. Έχουν γίνει όμως θετικά πράγματα, είπα κάποια από αυτά, στο κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο, ιδιαίτερα στην τελευταία φάση όπου υπήρχαν μέτρα κοινωνικής ανταπόδοσης. Να θυμίσω εδώ το επίδομα παιδιού που γενικεύτηκε και στις μονότεκνες και στις δίτεκνες οικογένειες. Να θυμίσω το στεγαστικό επίδομα. Να θυμίσω την αναστολή της περικοπής της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις αλλά και την 13η σύνταξη. Να θυμίσω την άρση της περαιτέρω μείωσης του αφορολογήτου, τη μείωση του ΦΠΑ στα μέτρα μαζικής κατανάλωσης και κυρίως να θυμίσω ότι κρατήθηκε όρθιο το κοινωνικό κράτος, η δημόσια υγεία. Σήμερα έκανα την τελευταία μου περιοδία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και πρέπει να σας πω ότι είμαι περήφανη για την προσπάθεια των ανθρώπων που το κρατάνε όρθιο, αλλά και της διοίκησης που προσπάθησε και να ενδυναμώσει σε δύσκολους χρόνους με διάφορες σχέσεις εργαζομένων. Ξέρετε ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα για μόνιμους διορισμούς, ήταν πολύ περιορισμένοι οι μόνιμοι διορισμοί σε αυτόν τον πολύπαθο χώρο, όμως και με άλλες συμβάσεις επικουρικές, στις οποίες βελτιώσαμε το εργασιακό πλαίσιο, ενδυναμώθηκαν τμήματα και δομές και προχώρησε, και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, και η ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού και το άνοιγμα νέων μονάδων, γιατί γίνεται και αρκετή συζήτηση αν ήταν έτοιμο το νοσοκομείο να προχωρήσει. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και στον τόπο μας ξέρουμε πολύ καλά ότι ξεκινήσαμε από ένα νοσοκομείο σανατόριο, το Χατζικώστα, και τώρα έχουμε δύο πολύ αξιόπιστα νοσοκομεία, εκ των οποίων το δεύτερο, το Πανεπιστημιακό, έχει την καταξίωση της ευρύτερης κοινωνίας της περιοχής, όντας το δεύτερο σε επισκεψιμότητα νοσοκομείο σε όλη την χώρα. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό παρέμεινε ως η βασική δομή στην οποία απευθύνονται αξιόπιστα οι πολίτες για τα δύσκολα ή τα πιο εύκολα προβλήματα υγείας. Θα έλεγα ότι εκεί υπάρχει και η δομή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επίσης επισκέφτηκα αυτές τις δομές. Το πρώην ΙΚΑ, το οποίο θεωρούμε ότι είναι το κεντρικό, το κέντρο υγείας αστικού τύπου, όπου και εκεί προσφέρονται αξιόπιστες υπηρεσίες σε διάφορες ειδικότητες. Δεν λέω ότι έχουν εξομαλυνθεί όλα τα προβλήματα. Προφανώς, εκεί για παράδειγμα έχει καθυστερήσει η αλλαγή του τεχνολογικού εξοπλισμού στο ακτινολογικό εργαστήριο που είναι χρήσιμο. Έμαθα όμως ότι το μικροβιολογικό εργαστήριο γίνεται αποδέκτης όλων των εξετάσεων όλης της Ηπείρου, πάρα πολύ και από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Και έχει αυτές τις δυνατότητες χάρη και στην προσπάθεια των ανθρώπων που το στελεχώνουν. Και επίσης να σας πω ότι επισκέφθηκα και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου βρήκα εκεί τους συναδέλφους μου να υποστηρίζουν αυτή τη δομή πάρα πολύ αξιόπιστα, όπως επίσης και τους πολίτες που κάνουν χρήση αυτών των δομών. Και άρα όλο αυτό το σύστημα είναι μια πολύ βασική επιλογή της κυβέρνησής μας και για την επόμενη μέρα να έρθει να είναι όρθιο, να χρηματοδοτείται όσο πρέπει, γιατί έχει ανάγκη χρηματοδότησης, ενδυνάμωσης με προσωπικό, γιατί το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο τόπος μας. Το ίδιο θα μου επιτρέψετε να πω, ισχύει και για το Πανεπιστήμιο. Χτες εξαγγείλαμε ως Υπουργείο Παιδείας, δώσαμε 500 θέσεις μελών ΔΕΠ, εκτός από αυτές που είχαν δοθεί, εκ των οποίων οι 28 είναι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και 300 θέσεις για υλικό προσωπικό στα πανεπιστήμια. Έχοντας αυξήσει και τις δαπάνες για την παιδεία περίπου στο 10% τους τελευταίους χρόνους. Βεβαίως είχαν ελαττωθεί 34%, χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα. Είναι όμως δείγματα γραφής και γενικά και τοπικά σε πράγματα που χαίρουν τις εμπιστοσύνες της τοπικής κοινωνίας και που μπορεί να συμβάλλουν και στην επόμενη μέρα, δηλαδή στην παραγωγή ανασυγκρότηση. Το Πανεπιστήμιο, αναπτύσσοντας τα καινούργια τμήματα, τις δομές του αξιόπιστα, νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας για αυτό που ονομάζουμε επαναφορά του πνευματικού κεφαλαίου. Και εδώ θέλω να επισημάνω, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που λέμε και που είναι σε αντιπαράθεση με αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Τον κανόνα, εκτός του να δώσει κανείς καινούργιες θέσεις, τη δυνατότητα, οι θέσεις που καινούνται από ανθρώπους που φεύγουν, αυτομάτως να προκυρήσονται και να καταλαμβάνονται από νέους ανθρώπους με προσόντα και δυνατότητες. Έχουμε μειώσει την ανεργία γενικότερα, το ξέρουμε.
κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά και στον τόπο μας, που ήμασταν παλιότερα πρωταθλητές στην ανεργία. Χρειαζόμαστε όμως και τέτοιες ανταγωνιστικές αξιόπιστες θέσεις για να επανέλθει από το εξωτερικό το πνευματικό κεφάλαιο που το έχουμε όλοι πάρα πολύ ανάγκη. Επομένως, υπάρχει ένα διαφορετικό αφήγημα δικό μας για την επόμενη μέρα, που καλούμε τους πολίτες, παρά την αμφιθυμία που μπορεί να έχουν, τις αμφιβολίες, τις δυσκολίες που αρκετοί από αυτούς εξακολουθούν να βιώνουν, να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα, να δώσουν άλλη μια ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που γίνεται ο μεγάλος πόλος όπου μέσα υπάρχουν άνθρωποι της αριστεράς, άνθρωποι της σοσιαλδημοκρατίας, του κέντρου, πράσινοι. Μια μεγάλη προσπάθεια και σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσει να μην συνεχιστεί αυτή η επιλογή που έχει ο άλλος πόλος που έρχεται να κυβερνήσει τον τόπο, που είναι σκληρά νεοφιλελεύθερα οικονομικά μέτρα με κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους που ήδη έχουν αρχίσει να την εξαγγέλουν. Αναφέρομαι στα μέτρα για τις συντάξεις. Ακούσαμε ήδη ότι αν η ανάπτυξη δεν είναι στο 4% δεν θα υπάρξει 13η σύνταξη. Ξέρετε ότι η ανάπτυξη είναι στο 2,2% και αυτό προβλέπεται και το 2020. Προφανώς υπάρχουν θέματα και με άλλων τύπων συντάξεων, δηλαδή αρχίζουν και μπαίνουν από το παράθυρο ζητήματα για τα οποία έδωσε μάχη η ελληνική κυβέρνηση και τα οποία έβαζε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να θυμίσω αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση με τα 37 δις αυτόν τον κουμπαρά ασφαλείας, χάρη σε επαναλαμβάνω στις θυσίες του ελληνικού λαού, για να μπορεί σε συνθήκες κρίσης πρώτον να αδανίζεται, και βλέπουμε ότι τα ομόλογα στις αγορές έχουν πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Και δεύτερον, να έχει ένα deposit για συνθήκες κρίσης. Και ακούσατε τι είπανε, να πάνε στις τράπεζες, έτσι, οι οποίες έχουν εμφελοποιηθεί με τις θυσίες του ελληνικού λαού. Δηλαδή πράγματα που αρχίζουν και βγαίνουν οι λαγοί και τα λένε από τώρα, τα οποία θα μας ξαναγυρίσουν δυστυχώς στο να μπει από το παράθυρο, διότι αυτός είναι ο στόχος. Όταν ακούτε για να επανέλθει η πιστοληπτική γραμμή, φαντάζομαι θυμάστε την πολύ μεγάλη συζήτηση ότι είμαστε εκτός μνημονίων, όπως και άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια. Δεν χρειαζόμαστε πιστοληπτική γραμμή, γιατί πιστοληπτική γραμμή σημαίνει νέο μνημόνιο, νέοι όροι και προφανώς οπισθοχώρηση και σε όλα αυτά που είπα πριν, δηλαδή και στις εργασιακές σχέσεις και στο κοινωνικό κράτος. Κυρία Τζουφή, όλα αυτά τα οποία περιγράψατε εν συντομία και τα οποία εσείς θεωρείτε ως σημαντικά βήματα που έγιναν από πλευράς της παρούσας κυβέρνησης. Αν δεχθούμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο να επικοινωνήσετε όλα αυτά που προωθήθηκαν αυτά τα χρόνια και κυρίως τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο. Πλέον βγαίνοντας προς την κοινωνία, ο κόσμος αρχίζει να σας ακούει, αντιλαμβάνεται, έτσι ώστε να σας κάνει να αισιοδοξείτε ότι μπορεί να μειωθεί η ψαλίδα και η διαφορά. Βέβαια, σαφώς και οι δύο πλευρές λέτε ότι οι κάλπες είναι άδειες. Αυτό το παραδέχεται και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι είναι άδειες οι κάλπες. Αλλά ώστε να γυρίσει, να κλείσει η ψαλίδα και να επιτευχθεί αυτό που λέει και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ότι μπορούμε να κερδίσουμε έστω και με μία μονάδα διαφορά. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτή είναι μια τελείως διαφορετική μάχη από τη μάχη των ευρωεκλογών. Σίγουρα. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να σας πω εδώ ότι, όπως είπα και πριν, προσπαθώ να αναφέρω μια σειρά από θετικά μέτρα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως η καθημερινότητα των πολιτών, αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται ότι ενώ έχουν προστατευτεί, και γι' αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με σημαντική μείωση της φτώχειας, εξακολουθεί ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης να έχει χάσει πολύ περισσότερα, διότι είχε χάσει περίπου 5.000 και στον χρόνο της δικής μας διακυβέρνησης αποκατέστησε ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης περίπου 750 ευρώ. Άρα απέχει αρκετά από την προηγούμενη κατάσταση. Σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό που απαντήσαμε ήταν ότι προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τις δομές που έχει ανάγκη η μεσαία τάξη, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση όπως την περιέγραψα. Επομένως, η καθημερινότητα εξακολουθεί για ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου να τον προβληματίζει, δηλαδή η επόμενη μέρα. Τώρα, όσο περισσότερο βγαίνουμε στον κόσμο, να πούμε και μερικές αλήθειες. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί από εμάς, στην προσπάθειά τους να λύσουν μια σειρά από ζητήματα, να προχωρήσουν νομοθετήματα, διότι έπρεπε να προχωρήσουν και μια σειρά πέρα από την καθημερινή διαχείριση που ήταν κρίσιμη. Δηλαδή, για παράδειγμα, να ανοίξουν τα σχολεία,
να είναι εκεί οι δάσκαλοι και τα βιβλία. Να μπορέσουμε να κάνουμε τους μόνιμους διορισμούς που ευτυχώς έκλειξε αυτή η προκήρυξη. Για πρώτη φορά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν υπήρχε κανένας μόνιμος διορισμός στην ειδική αγωγή. Αναφέρομαι σε κάποια τα τελευταία νομοσχέδια, όπως και την ενιοποίηση του χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλη η κατανάλωση και η παρουσία μας ήταν είτε στα Υπουργεία είτε μέσα στο Κοινοβούλιο, διότι θυμάστε ότι αυτά αποτελούσαν αντικείμενο μιας διαρκούς αντιπαράθεσης για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η καθημερινή μας επαφή με τον κόσμο είχε μειωθεί. Από εκεί και πέρα η επικοινωνία αυτή γινόταν με τον τρόπο που γινόταν, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δεν νομίζω ότι ήταν και ιδιαίτερα φιλικά προς την δική μας κυβέρνηση, τουλάχιστον αναφέρομαι στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί πρέπει να είμαι ειλικρινής και να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνατε πάντοτε να επικοινωνούμε με τους συμπολίτες μας. Άρα λοιπόν είχαμε ένα πρόβλημα ενασχόλησης ενός μεγάλου δυναμικού χώρου μας σε αυτό το ρόλο. Είχαμε ένα πρόβλημα ότι η καθημερινή επικοινωνία με τον κόσμο δεν υπήρχε. Οι ευρωεκλογές είχαν και άλλα διακυδεύματα και ο χρόνος επίσης ήταν βραχής. Θα έλεγα ότι περισσότερο ασχολήθηκε ο κόσμος με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, που υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Τώρα, στις συζητήσεις που ανοίγουμε και μπαίνοντας τα πράγματα στο διατάφτα, όπου άλλος πρέπει να επιλέξει για την επόμενη κυβέρνηση και για τα επόμενα 4 χρόνια για τη ζωή τη δική του, πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά τα πράγματα ξεκαθαρίζονται πολύ περισσότερο και υπάρχουν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται πόσο κρίσιμα είναι τα 2 διαφορετικά σχέδια για τη ζωή τους. Και πρέπει να σας πω ότι η αίσθησή μου από τους συμπολίτες μας είναι ότι όλο και περισσότερο γίνεται κατανοητό γιατί το δικό μας αφήγημα αφορά πολύ περισσότερους ανθρώπους, ενώ το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, αν και παρουσιάζεται ως φιλολαϊκό και ότι έρχεται να λύσει προβλήματα της μεγάλης πλειοψηφίας, τα προβλήματα τα οποία θα λύσει είναι μιας μικρής ελίτ που για πολλά χρόνια διακυβέρνησε τον τόπο και που είναι υπεύθυνη και για τη χρεοκοπία αυτού του τόπου. Και να θυμίσω κάτι στους συμπολίτες μας, έτσι ότι εδώ υπάρχουν, θα έλεγα, και τα ίδια ονόματα διαχρονικά που διακυβέρνησαν τον τόπο, με πάρα πολύ σοβαρές ευθύνες. Δεν αναφέρθηκα ούτε στην διαφθορά που έχει υπάρξει, ούτε στα χρήματα τα χρωστούμενα προς το ελληνικό κράτος. Άρα θέλω να καλέσω τους συμπολίτες μας να σκεφτούν. Άνθρωποι που με αυτόν τον τρόπο λαιλάτισαν το κράτος, τους πολίτες, τους ανθρώπους, για ποιο λόγο έρχονται ως αυτοί που θα επιφέρουν την κάθαρση και αποδίδουν όλη την δυσκολία που ακόμη βιώνει ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου στην δήθεν κακή και καταστροφική διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτά κάθε μέρα με επιμονή προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας. Όπως είπατε, έχουμε φτάσει στην τελική φάση. Μένουν, ας πούμε, λίγες μόνο ώρες μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες και είμαι βέβαιη ότι αρκετοί από τους συμπολίτες μας πρώτα απ' όλα θα επιλέξουν να πάνε στην κάλπη. Το πρώτο ζήτημα και το πρώτο αίτημα είναι να μειωθεί η αποχή. Θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο σε αυτές τις εκλογές, όπως έχουμε συνηθίσει στις βουλευτικές εκλογές, να είναι μικρότερη η αποχή. Η εποχή δεν διευκολύνει πολύ τα πράγματα. Παρ' όλα αυτό κάνουμε έκκληση να έρθουν και να εκφράσουν την άποψή τους μόνο πιο τρόπο, νομίζω. Και θα έλεγα ακόμη μεγαλύτερη έκκληση στη νέα γενιά, που φαίνεται να αποστασιοποιείται γενικότερα από την πολιτική, διότι ακριβώς αυτές οι εκλογές αφορούν αυτή και την επόμενη μέρα την οποία πρέπει να πάρει στην πλάτη τους. Νομίζω λοιπόν ότι η μάχη αυτή δίνεται σπίτι το σπίτι, πόρτα την πόρτα, ψήφο την ψήφο. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στον ομό μας πρέπει να σας πω ότι η αίσθησή μου είναι ότι τα πράγματα είναι, θα έλεγα, αυτό αποτυπώθηκε και στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Βλέπω πολύ κόσμο που συμμερίζεται όταν συζητάμε μαζί του τις απόψεις του. Επαναλαμβάνω, όχι σε απόλυτο βαθμό, εκφράζοντας τις απόψεις, τις αντιρρήσεις του, αλλά καταλαβαίνει ποιο είναι το πυρηνικό θέμα για την επόμενη μέρα, που θέλει να συνεχιστεί αυτού του τύπου η διακυβέρνηση. Δηλαδή, δεν μπορεί να διανοηθεί, για παράδειγμα, ότι θα κλείσει τις πόρτες του το δημόσιο νοσοκομείο και θα απαιτείται να πληρώσει για αυτές τις υπηρεσίες που απολαμβάνει σήμερα, γιατί θα μπει μέσα το ιδιωτικό management που θα καθορίζει και τα νοσήλια και το αν κάποιος θα κάνει μια εργαστηριακή εξέταση και όχι ο θεράπων γιατρός για την οποία θα καλείται να πληρώσει. Επίσης, δεν νομίζω ότι μπορεί να διανοηθεί περαιτέρω μείωση των συντάξιμων αποδοχών του. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε?
έχουμε κάποια επιπρόσθετη αύξηση της σύνταξης με τους τρόπους που είπαμε, είτε του κοινωνικού μερίσματος που είχε δοθεί, είτε της 13ης σύνταξης, ή να μην μειωθεί η προσωπική διαφορά, διότι εάν, για παράδειγμα, αυτό που λέει είναι η Δημοκρατία, το κομμάτι των επικουρικών συντάξεων, των νέων ασφαλισμένων, πάει στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ξέρουμε ότι θα μειωθούν οι συντάξεις, διότι είναι ανταποδοτικό το σύστημα, τουλάχιστον όσον αφορά τις επικουρικές, των ήδη συνταξιούχων. Αν μειωθεί η εισφορά που λένε στην κύρια σύνταξη, αυτό σημαίνει ότι θα ξανακαταρρεύσει το σύστημα του ΕΦΚΑ και άρα οι συντάξεις οι οποίες θα δίνονται, εξάλλου αυτό είναι το σχέδιο αυτών που τα σχεδιάζουν, είναι να μειωθούν οι κύριες συντάξεις κατά 50% και δεν είναι κάτι καινοφανές. Έχει γίνει σε αρκετές από τις διπλανές χώρες. Και το τρίτο, ο κίνδυνος που θα παίρνουν όσοι θα πηγαίνουν στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, να θυμίσουμε το θέμα της ασπής πρόνοια, αλλά και διεθνών μεγάλων κολοσσών ασφαλιστικών που κατέρευσαν από το τζογάρισμα και που τελικά βρέθηκαν χωρίς συντάξιμες αποδοχές. Θεωρώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν θέλει να μπει σε διακινδύνευση πράγματα τα οποία με θυσίες και με δυσκολία θεωρούνται αυτή τη στιγμή δεδομένα. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα. Κυρία Τζουφή, τι είναι αυτό που θέλει να κάνει την επόμενη ημέρα, με λυμμένα πλέον τα χέρια, ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον ο ελληνικός λαός του δέσει αυτή τη δεύτερη ευκαιρία, όπως εσείς ζητάτε? Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μιλήσουμε πια για τις ουσιαστικές αλλαγές σε αυτό που ονομάζουμε κράτος. Είπα πριν ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε την έννοια του κοινωνικού κράτους, που είναι δημόσιο αγαθό, και βεβαίως για να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες και να ενδυναμωθεί με προσωπικό και να ενδυναμωθεί με τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά μέσα εκεί να δώσουμε τη δυνατότητα και για την επαναφορά του πνευματικού κεφαλαίου με αξιόπιστες θέσεις εργασίας. Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα είναι το ζήτημα της μείωσης της ανεργίας με σχέσεις πλήρους απασχόλησης και βεβαίως με καινούργιες συλλογικές διαπραγματεύσεις που θα ανεβάζουν τους βασικούς μισθούς. Εμείς ήδη έχουμε πει ότι πέραν της αύξησης που κάναμε 11%, τα επόμενα 2 χρόνια μιλάμε για 7% συν 7% αύξηση. Επίσης μιλάμε ότι θα πρέπει να δούμε την μεταρρύθμιση του κράτους, του διοικητικού μηχανισμού. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό που ονομάζουμε ψηφιοποίηση του ευρύτερου δημοσίου με αξιοκρατικές διαδικασίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της απόδοσης της δικαιοσύνης. Ακούτε όλη αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία γίνεται. Και βεβαίως να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, που η επένδυση θα πρέπει να γίνεται στις μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις με εξαγωγικό χαρακτήρα. Δηλαδή, να μην στηριζόμαστε μόνο, για παράδειγμα, στον τουρισμό, που έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση και που σε αυτό βοηθάνε και οι οδικοί άξονες, το βλέπουμε και στην περιοχή μας εξάλλου, αλλά να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, ανάλογα με τον τόπο και τις δυνατότητές του, να μιλήσουμε για την καινούργια παραγωγική ανασυγκρότησή του. Με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, τον πλούτο της κάθε περιοχής, έτσι, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Νομίζω ότι οφείλουμε να τα σεβαστούμε ως κόριο οφθαλμού. Ξέρουμε, και εδώ θα μιλήσω, και νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να κινητοποιήσουμε και τη νέα γενιά. Ζούμε όλοι αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή. Είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας. Ξέρετε ότι έχουμε μιλήσει για μεταβολές, για αλλαγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να συζητήσουμε για αυτή την επόμενη μέρα πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Προφανώς αυτές οι αποφάσεις έχουν έναν χαρακτήρα τοπικό, έχουν όμως και έναν υπερτοπικό ευρωπαϊκό χαρακτήρα, και άρα οι μεγάλες μάχες γι' αυτό θα δοθούν και σε ευρωπαϊκό πεδίο. Επίσης, θέλω να πω ότι ένα ζήτημα που είναι ανοιχτό για την ελληνική κοινωνία και που η θέση η δική μας είναι διαφορετική από τη Νέα Δημοκρατία, είναι η διαχείριση του μεγάλου προβλήματος του μεταναστευτικού και προσφυγικού. Πρέπει να σας πω εδώ ότι η χώρα μας έχει καταφέρει με αλληλεγγύη να ενσωματώσει αυτούς τους ανθρώπους σε ικανοποιητικό βαθμό. Έχει υπάρξει βελτίωση. Έκανα και μία επίσκεψη στον καταβλισμό Κατσικά πρόσφατα. Και πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με την προηγούμενη φορά που είχα πάει, τα πράγματα είναι καλύτερα. Βεβαίως χρειάζονται βελτίωση στο επίπεδο της ασφάλειας, της υγειονομικής περίθαλψης. Αλλά έχει προχωρήσει ιδιαίτερα. Είμαι χαρούμενη, γιατί ακόμη έχω και τον τίτλο της Υφυπουργού Παιδείας. Είδα το σχολείο. Είδα τον υπηαγωγείο, πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, για τα οποία έχουμε πιστωθεί πολύ ψηλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα μας θεωρούν ότι αυτά είναι παραδείγματα προς μίμηση και για τις άλλες χώρες. Επομένως, σε αυτή την λελογισμένη πολιτική πρέπει να αρδεύουμε τους ευρωπαϊκούς όρους, ώστε να δώσουμε την δυνατότητα και σε αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν, όσοι παραμείνουν στη χώρα μας, που φαίνεται ότι θα παραμείνει ο μεγαλύτερος αριθμός
Βεβαίως, εμείς θέλουμε να υπάρξουν ενιοποιήσεις των οικογενειών. Παλεύουμε γι' αυτά στα ευρωπαϊκά χώρα, αλλά όσο μένουν στη χώρα μας, να τους δώσουμε τη δυνατότητα της καλύτερης ενσωμάτωσης και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την παιδεία και βεβαίως με τη δημιουργία και θέσεων εργασίας. Και άλλα πολλά θέματα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, μεταβολών στο δικαιωματικό επίπεδο, τα οποία πρέπει να προχωρήσουν. Προχώρησαν κάποια, χρειάζεται να προχωρήσουμε και σε άλλα πράγματα, στο μετασχηματισμό του κράτους. Είναι πολλά ανοιχτά θέματα που υπάρχουν για την επόμενη μέρα, που αν ο λαός μας δώσει αυτή τη δυνατότητα, θα μπορούμε να τα συζητούμε. Και θα έλεγα και θέματα και στο τοπικό επίπεδο. Έχουν γίνει αρκετά, μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα. Προοδευτική ή συντηρητική πολιτική είναι το δίλημα που θέτετε εσείς από την δική σας πλευρά εν ώψη των εκλογών της 7ης Ιουλίου. Ναι, το δίλημα το οποίο θέτουμε εμείς είναι ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει στην κατεύθυνση των τελευταίων χρόνων, που ο στόχος της θα είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, η δημιουργία αξιόπιστων θέσεων εργασίας με τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με όρθιο το κοινωνικό κράτος, το οποίο είναι απαραίτητο για τους πολίτες που τους συναποτελούν και με μια ανάπτυξη που θα είναι βιώσιμη υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας με έμφαση στην καινοτομία, στην νεανική επιχειρηματικότητα, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του τόπου μας και επουλώνοντας σιγά σιγά και μετρημένα, όπως ήδη έχει γίνει στο πρόγραμμα που έχουμε εξαγγείλει για την επόμενη πενταετία, όλα εκείνα τα μέτρα κοινωνικής ανταπόδοσης που τα έχει ανάγκη η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Φτάνοντας στο τέλος της συζήτησής μας, κυρία Τζούφη, θα ήθελα να κλείσουμε με ένα κάλεσμα δικό σας προς τον κόσμο. Λίγο πριν πάνε στην κάλπη, είτε έχουν αποφασίσει, είτε όχι, το τι θα επιλέξουν για την επόμενη ημέρα στη χώρα. Κοιτάξτε, το κάλεσμα αυτή τη στιγμή είχαμε πολλές φορές συζητήσει εδώ ότι είναι η ώρα που αποφασίζουν οι πολίτες. Επομένως, το ερώτημα που μας θέτουν είναι ότι εμείς τώρα σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθεια που είχαμε κάνει. Επομένως, και σε γενικό επίπεδο, ο χώρος μας κρίνεται στο βαθμό που τα κατάφερε και με τις επιφυλάξεις που μπορεί να έχει ο καθένας. Θεωρώ όμως ότι είναι μια πρόταση που αξίζει να συνεχιστεί και για την επόμενη μέρα, γιατί νομίζω ότι τώρα έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες να υλοποιήσουμε πράγματα που είναι στην αντίληψή μας, που έχουν το πρόσημο των δικών μας πολιτικών υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας και να πω και κάτι άλλο, κρινόμαστε και σε ατομικό επίπεδο. Τι κάναμε, εγώ θεωρώ μεγάλη τιμή για μένα το γεγονός ότι οι πολίτες μου έδωσαν τη δυνατότητα να βρεθώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν το προγραμμάτιζα και δεν το φανταζόμουν. Επίσης θέλω να πω ότι ήταν εξαιρετική τιμή για μένα η δυνατότητα που μου δόθηκε να βρεθώ στο Υφυπουργείο Παιδείας. Και απολογούμενη να πω ότι τουλάχιστον προσπάθησα να κάνω στο βαθμό που μπορούσα πράγματα σε θετική κατεύθυνση μαζί με τους άλλους συναδέλφους μας, τόσο και επί του γενικού, όσο και σε πράγματα που ήξερα καλύτερα και μπορούσα να συμβάλλω πιο αποτελεσματικά. Ήρθε λοιπόν η ώρα της κρίσης των πολιτών, τους οποίους ευχαριστούμε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τη δυνατότητα αυτή που μας έδωσαν και οι οποίοι θα αποφασίσουν σε ποια θέση θέλουν τον καθένα μας για την επόμενη μέρα. Ως Μερόπη Τζούφη, τι δεσμεύεστε εφόσον ο Γιαννιώτης, ο πολίτης του νομού Ιωαννίνων, σας ανανεώσει στο πρόσωπό σας αυτή την εμπιστοσύνη να τον εκπροσωπήσει στο επόμενο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι κάνανε ό,τι περνούσε από το χέρι τους, ο καθένας ανάλογα με τον τομέα που του είχε ανατεθεί και όλοι μαζί συνολικά, να υπάρξει θετικό αποτύπωμα για τον τόπο. Έχουμε και σε ένα φυλάδιο αποτυπώσει όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικά αυτό δεν έγινε μόνο με τη δική μας προσπάθεια, έγινε με την προσπάθεια και πολλών άλλων ανθρώπων που έχουν συρρεύσει και έχουν δημιουργήσει αυτόν τον ισχυρό πόλο, ο οποίος θα υπάρχει και την επόμενη μέρα, ανάλογα με το ρόλο που θα του δώσουν οι πολίτες για να είναι εκεί παρόν και να συνεχίσει να δίνει τις μάχες μαζί με τους πολίτες για μια καλύτερη μέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Και εγώ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Και δημοσίως για όλη αυτή τη συνεργασία που είχαμε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και τώρα περιμένουμε την κρίση των πολιτών την Κυριακή. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Θα είμαστε εδώ και την Κυριακή να δούμε λοιπόν αυτό. Να δούμε τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός και σίγουρα να δούμε την επόμενη ημέρα με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα που θα υπάρξει την Κυριακή. Θα είμαστε Κυριακή. Εδώ, κυρία Σταύρου, και για την επόμενη ημέρα. Επαναλαμβάνω, με όποιο ρόλο αποφασίσει ο ελληνικός λαός για μας.
Να σας ευχαριστήσω και πάλι και να ευχηθώ για μια ακόμη φορά καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Προχωρούν οι εργασίες στερέωσης και διάσωσης στο σπίτι του Δεσπότη από την εφορία αρχαιοτήτων Ιαννίνων, με στόχο να ακολουθήσει η επόμενη φάση της αναστήλωσης και ανάδειξης του μνημείου. Οι εργασίες λόγω της εκτεταμένης φθοράς αποτελούν πρόκληση και παράλληλα φέρνουν στο φως στοιχεία για τη χρήση του κτηρίου στο παρελθόν. Αρχές Αυγούστου ολοκληρώνεται η πρώτη επιχείρηση διάσωσης στο σπίτι του Δεσπότη, το αρχοντικό που αποτελεί ένα ξεχωριστό δείγμα της παραδοσιακής γιαννιώτικης αρχιτεκτονικής, αλλά έχει υποστεί πολλά πλήγματα και από τη φθορά του χρόνου και από τις παρεμβάσεις που δέχθηκε κατά καιρούς. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αντιστήριξης, η εφορία αρχαιοτήτων θα προχωρήσει στις εργασίες ανάκτησης του κτηρίου, προκειμένου να ακολουθήσει και η ανάδειξή του. Οι πρώτες εργασίες αποτέλεσαν πρόκληση και για τους υπεύθυνους του έργου που έπρεπε να διασφαλίσουν συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζόμενους, με δεδομένο πως το κτίριο ήταν ετοιμόρροπο. Παράλληλα όμως έβγαλαν στην επιφάνεια και νέα στοιχεία που δεν ήταν γνωστά και τα οποία δίνουν πληροφορίες για το οίκημα και τις χρήσεις του. Σε αυτά αναφέρθηκε ο προϊστάμενος της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Κώστας Σουέρεφ. Ολοκληρώνονται οι εργασίες της δεύτερης φάσης επεμβάσεων στο σπίτι του Δεσπότη. Έχουμε μέχρι τις 2 Αυγούστου να παραδώσουμε το έργο της αντιστήριξης και το έργο εκείνο το οποίο ήταν αναγκαίο προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια νέα φάση και που θα έχει να κάνει με την ανάκτηση του ίδιου του κτηρίου και με διάφορες συμπληρώσεις που θα χρειαστούν. Μαζί με τα παλαιά στοιχεία έχουμε και νεότερα στοιχεία τα οποία προήλθαν από την έρευνα καθώς έπρεπε να γίνει στον περιβάλλοντα χώρο. Για παράδειγμα, έχουμε ένα καινούριο λιθόστρωτο γύρω από τους βοηθητικούς χώρους του ισογείου και έναν άβλακα απορροής των υδάτων που δεν το γνωρίζαμε και έτσι με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε και στοιχεία για το σπίτι αυτό και τις χρήσεις του και τη ζωή του και σε παλαιότερες φάσεις. Σήμερα οι εργασίες αυτές που έχουν γίνει είτε για να αντιστηρίξουν τα τόξα, είτε για να δοκιμάσουμε τα αρμολογήματα, είτε για να συντηρηθούν τα ξύλινα στοιχεία του εσωτερικού, βρίσκονται σε ένα πολύ καλό στάδιο και έτσι αποδίδεται ένα τμήμα στην επόμενη φάση, η οποία θα είναι και η κέρια φάση μετά τις επεμβάσεις σωτηρίας που έγιναν μέχρι σήμερα. Από την πλευρά της, η αρχιτέκτονας μηχανικός υπεύθυνη του έργου, Μαριάννα Νάση, αναφέρθηκε αναλυτικότερα στις εργασίες. Το θετικό, όπως ανέφερε η κυρία Νάση, είναι ότι το κτίριο ανταποκρίθηκε στις επεμβάσεις, ενώ πέρα από το ζήτημα της ασφάλειας, το συγκεκριμένο έργο φέρει και μια ιδιαίτερη ευθύνη, καθώς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και μοναδικό μνημείο της πόλης. Βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος της εφαρμογής των άμεσων μέτρων άρσης της επικινδυνότητας του κτιρίου. Και το μεγαλύτερο μέρος των προσπάθειών μας φέτος επικεντρώθηκε στην ενίσχυση και στην υποστήλωση των λιθοδομών του ισογείου. Βρίσκεται σε εξέλιξη η υποστήλωση των τόξων, το ορμολόγημα των λιθοδομών και η αντιστήριξη της νοτιοανατολικής γωνίας του κτηρίου, η οποία παρουσιάζει απόκληση από την κατακόρυφο και αποτελεί τμήμα της παλαιότερης φάσης του κτηρίου, δηλαδή είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Τέλος, έχουν καθαιρεθεί τα ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία του κτηρίου, βρίσκονται στα εργαστήρια της υπηρεσίας μας και συντηρούνται από τους συντηρητές μας. Ήταν η ασφάλεια των εργαζομένων, ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, καθότι είναι πολλά τμήματα του κτηρίου που είναι τιμόρροπα, επικίνδυνα και φυσικά η ασφάλεια των ανθρώπων είναι το πρώτο που μας απασχολεί. Και το δεύτερο είναι ότι μιλάμε για ένα μνημείο πολύ σημαντικό. Είναι από τα ελάχιστα που έχουμε στην πόλη μας και φυσικά αυτό σε επιβαρύνει με μια μεγαλύτερη ευθύνη, θέλουμε. Κάθε μνημείο είναι διαφορετικό, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και αυτό πολλές φορές σε προκαλεί να ανακαλύψεις καινούργιους τρόπους για να το αντιμετωπίσεις, να το καταλάβεις, να το αντιληφθείς. Είναι δηλαδή πάντα μια πρόκληση. Θα συνεχίσουμε με πολιτική συζήτηση. Μαζί μου ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ιωαννίνων, ο κύριος Σταύρος Καλογιάννης και πρώην υπουργός. Βέβαια, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε εδώ λίγες ώρες πριν εκπνεύσει ουσιαστικά αυτή η προεκλογική περίοδος, κύριε Καλογιάννη. Και είναι και η ώρα που έχετε και την εκδήλωση. Οπότε θα προσπαθήσω να σας αποδεσμεύσω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για την εκδήλωση, την τελευταία εκδήλωση της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Ιωαννίνων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πώς κύλησε αυτή η προεκλογική
προεκλογική περίοδος για εσάς και με δεδομένο ότι σίγουρα έχετε μια μεγάλη εμπειρία σε προεκλογικές περιόδους, αν τελικά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά αυτή η προεκλογική περίοδος, αυτές οι εκλογές, αν θέλετε, κύριε Καλογιάννη, με άλλες που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Ευχαριστώ αρχικά για την πρόσκληση. Πραγματικά βρισκόμαστε στο παραένα της προεκλογικής περίοδου. Ολοκληρώνεται τις επόμενες ώρες. Θα έλεγα μέσα σε ένα πολύ καλό κλίμα, γενικότερα καλό κλίμα, με χαμηλούς τόνους, ήπιους τόνους, ενδεχομένως πρωτόγνωρους τόνους για βουλευτικές εκλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως, μέσα σε ένα πολύ καλό κλίμα για την Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα, πολύ θετικό, ειδικά τις τελευταίες μέρες, βλέπω ότι διαμορφώνεται ένα εξαιρετικά ευνοϊκό κλίμα για την Νέα Δημοκρατία. Έχει ιδιαιτερότητες η συγκεκριμένη προεκλογική περίοδος από άλλες? Η απάντηση, κατά την άποψή μου, είναι ξεκάθαρα ναι. Πρώτον, έχουν προηγηθεί τριπλές εκλογές, οι οποίες, θα έλεγα, κούρασαν τους πολίτες, γιατί ήταν μακρά η προεκλογική περίοδος, ήταν πάρα πολλοί υποψήφοι οι οποίοι έτρεχαν για αυτές τις εκλογές. Δεύτερον, πολύ βασικό, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πέρα από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που εκ των πραγμάτων καθιστούν πολύ δύσκολη τις μεταφορές, την επικοινωνία και διότι οι ώρες με τις οποίες μπορεί να βρεις πολύ κόσμο, κυρίως εκτός πόλεως, στα χωριά, μικρότερα ή μεγαλύτερα, είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι αργά το βράδυ ουσιαστικά. Τρίτο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ μικρή αυτή η προεκλογική περίοδος, η οποία μπορεί να έχει ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά, επειδή είναι σύντομη ακριβώς. Από την άλλη όμως, σε ένα νομό όπως ο δικός μας, με τις εκατοντάδες των χωριών και των οικισμών, καταλαβαίνετε ότι καθιστά δυσχερέστατο το έργο της επικοινωνίας, της άμεσης, της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους συμπολίτες. Παρ' όλα αυτά, εκτιμώ ότι το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει, όπως προείπα, στον αέρα για τη Νέα Δημοκρατία, κάλυψε όλα τα προηγούμενα αρνητικά σημεία τα οποία είχε αυτή η συγκεκριμένη προεκλογική περίοδος. Κύριε Καλογιάννη, σίγουρα ξεκινώντας αυτή η προεκλογική περίοδος, όλοι θεωρούσαμε ότι μαζί με το θερμόμετρο, συνολικότερα που δείχνει αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, θα ανέβει και το πολιτικό θερμόμετρο. Αυτό τελικά, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Θεωρείτε για ποιο λόγο? Γιατί ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα που έστειλαν οι κάλπες στις 26 Μαΐου, που δεν άφησαν, αν θέλετε, και πολλά περιθώρια να αμφισβητηθεί αυτή η διαφορά και άρα να έχουμε πολύ οριακές διαφορές μεταξύ των κομμάτων ώστε να ανέβουν και οι τόνοι. Οπότε ο καθένας επικεντρώθηκε στον δικό του στόχο, στο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Ισχύει αυτό που λέτε, είναι απολύτως βάσιμο. Από την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι οι συμπολίτες είναι αποφασισμένοι. Συνεπώς, δεν υπήρχαν μεγάλα περιθώρια για συζητήσεις, για αντίκρουση των επιχειρημάτων, για ανταλλαγή θέσεων, απόψεων ή προτάσεων και ούτω καθεξής. Βλέπω από την πρώτη στιγμή αυτής της προεκλογικής περίοδου μέχρι σήμερα που τελειώνει η περίοδος αποφασισμένους πολίτες να πάνε την Κυριακή στην κάλπη και να υπερψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που έχει κάνει αποφασισμένους τους Έλληνες να στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία και έστειλαν ένα μήνυμα στις 26 Μαΐου και θα το πράξουν εκ νέου? Τι θεωρείτε, ποιο θεωρείτε ότι είναι εκείνο το στοιχείο τελικά που δίνει αυτή την δύναμη στη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως του στόχου που έχει τεθεί από τη Νέα Δημοκρατία για αυτοδυναμία την επόμενη ημέρα στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, κύριε Καλογιάννη? Θα έλεγα ότι είναι ο ξεκάθαρος πολιτικός λόγος της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως του Προέδρου, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν απολύτως σαφής όλη τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν έταξε, ήταν πάρα πολύ φιδωλός σε αυτά τα οποία είπε. Είπε πράγματα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν από την επομένη των εκλογών, από την ερχόμενη Δευτέρα, που βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Συνεπώς, το ισχυρότερο όπλο της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την προεκλογική περίοδο ήταν η απόλυτη σαφήνεια
του πολιτικού λόγου που εξέφρασε πρώτα ο πρόεδρος και στη συνέχεια εκτιμώ και όλα τα στελέχη. Υψηλούς τόνους αντιπαράθεση δεν είχαμε. Ακούστηκαν όμως διάφορα σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Κύριε Καλογιάννη, κυρίως με στόχευση στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως το τι μπορεί να φέρει την επόμενη μέρα από πλευράς πάντα της αντιπολίτευσης. Ναι. Τελικά θεωρείτε ότι φτάνοντας στο τέλος αυτής της προεκλογικής περίοδου έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα στο τι θέλει πραγματικά να κάνει η Νέα Δημοκρατία την επόμενη ημέρα, ώστε να καταρριφθεί αυτό το επιχείρημα από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα θα μας γυρίσει στη λιτότητα, στην φτωχοποίηση, στη χρεοκοπία. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Αυτό το οποίο είπε και συνεχίζει να λέει η Νέα Δημοκρατία και θα κάνει πράξη από την επομένη των εκλογών είναι ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την οικονομία με απόλυτη προτεραιότητα στο στόχο μείωσης των φόρων, κάθε είδους φόρου, είτε είναι άμεση φόροι, είτε είναι συντελεστές φορολογίας, είτε είναι συντελεστές στον ΦΠΑ και ούτω καθεξής, στον ένφια, ο οποίος έχει κουράσει οικονομικά τους πάντες, από τους ασθενέστερους μέχρι αυτούς που βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Έχει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά το μεγάλο θέμα της αντιμετώπισης ανεργίας, των νέων θέσεων εργασίας, της δουλειάς για τους νέους, με απόλυτη προτεραιότητα σε προσέλκυση επενδύσεων, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έγινε σε καμία περίπτωση την προηγούμενη τετραετία επί ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεκάθαρες θέσεις σε ό,τι αφορά την στήριξη των πανεπιστημίων, την ανόρθωση της παιδείας, η οποία υπέστη πολύ σοβαρά πλήγματα κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τα πανεπιστήμια μας να τα στηρίξουμε. Η συνένωση με τα ΤΕΗ τα έχει φέρει βήματα πίσω και έχουμε εδώ το πανεπιστήμιο, το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο τώρα που συνενώθηκε βλέπει στην πράξη πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσει. Συζητάω με στελέχη του Πανεπιστημίου, με καθηγητές, με εργαζόμενους, και βλέπω ότι πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολα τα επόμενα βήματα και έχει απόλυτη ανάγκη τη στήριξη όλων μας στο Πανεπιστήμιο και θα την έχει, το λέω ξεκάθαρα. Αυτό για να μπορέσει όχι μόνο να κρατηθεί στο καλό επίπεδο στο οποίο βρισκόταν, να κάνει ή δυνατόν και άλματα μπροστά. Έχει θέσει η Νέα Δημοκρατία στο κομμάτι της ενέργειας, στο κομμάτι του σχεδιασμού και του περιβάλλοντος, όπου επίσης, χωρίς να μηδενίζω, δεν μου αρέσει αυτό, ποτέ δεν το έκανα, αλλά οφείλω να πω ότι μείναμε στάσιμοι σαν να βρισκόμαστε σε τέλμα σε αυτά τα θέματα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι απόλυτη ανάγκη να ξεκινήσει από τη Δευτέρα η αναγέννηση της χώρας και στον οικονομικό τομέα που θα έχει άμεση επίπτωση στο κοινωνικό και σε θέματα παιδείας και γενικότερα σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Πάντως, τις τελευταίες ώρες εξακολουθεί να γίνεται συζήτηση για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Παρά το γεγονός ότι δόθηκαν και σαφείς απαντήσεις από πλευράς του κυρίου Μητσοτάκη, διαψεύστηκαν κάποια πράγματα. Ωστόσο, ακριβώς, εξακολουθεί να μπαίνει στον δημόσιο διάλογο και το τι θα κάνετε με το περιβόητο μαξιλάρι, αλλά και για το εάν θα ζητηθεί πιστοληπτική γραμμή. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι ήταν μια ατυχέστατη, θα έλεγα, δήλωση ενός υποψήφιου βουλευτή. Σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύει ένας υποψήφιος βουλευτής στη θέση της παράταξης, πόσο μάλλον προεκλογικά, δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε αμέσως τα πράγματα, συνεπώς εάν επιχειρείται από κάποιες παρατάξεις, από το ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως, να εκμεταλλευτεί τα λεγόμενα ενός υποψήφιου βουλευτή, νομίζω ότι δεν δείχνει σοβαρότητα αυτό το πράγμα σε καμία απολύτως περίπτωση. Ενδεχομένως να δείχνει ότι προσπαθεί απεγνωσμένα να πιαστεί από κάποια λεγόμενα και να μπορέσει να στηρίξει οτιδήποτε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως βάση, όπως ο ίδιος, επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή. Στίχημα λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία, η αυτοδυναμία την επόμενη μέρα. Κύριε Καλογιάννη, ακριβώς. Τη βλέπετε. Τη βλέπω την αυτοδυναμία, ναι. Δεν θα σας ζητήσω να μου κάνετε προβλέψεις για το ποια μπορεί να είναι η διαφορά σίγουρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοδυναμία γιατί
λένε κάποιοι. Αυτοδυναμία γιατί όταν υπάρχει η σαφής διαβεβαίωση από πλευράς του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι την επόμενη μέρα και με αυτοδυναμία θα αναζητήσει συνενέσεις και συνεργασίες με κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου που έχουν στο μυαλό τους την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Άρα γιατί ζητάει αυτοδυναμία, διερωτώνται κάποιοι, όταν θα επιδιώξει ούτως ή άλλως τις συνεργασίες. Ναι, νομίζω ότι είναι σαφής η απάντηση στο ερώτημα το οποίο θέτεται. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει αυτοδυναμία έτσι ώστε τη Δευτέρα το πρωί να σχηματίσει κυβέρνηση και να προχωρήσει στην εφαρμογή του προγράμματος χωρίς καμία καθυστέρηση. Δεν έχουμε χρονικό περιθώριο για άλλες καθυστερήσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, ορθώς, ορθότατα αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι εφόσον υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας, ελάτε να συζητήσουμε, ελάτε να συνεργαστούμε, ελάτε να ανοίξουμε ένα ευρύ μέτωπο προς την κοινωνία, έτσι ώστε σε συνεργασία όλων μαζί να προχωρήσουμε, να ξανακερδίσουμε το χαμένο χρόνο, να αναγεννήσουμε τη χώρα. Ορθώς το λέει και νομίζω ότι είναι και πρωτόγνωρη αυτή η πρόταση. Δεν έχει ξανδιατυπωθεί ποτέ στο παρελθόν. Συνήθως τα κόμματα επιδίωκαν να έχουν όσο δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα ή, εν πάση περιπτώσει, να πάρουν την αυτοδυναμία, να πάρουν την νίκη. Εδώ γίνεται συζήτηση και για ένα βήμα παραπέρα. Η αυτοδυναμία, όμως, επαναλαμβάνω, είναι απολύτως αναγκαία για να μπορέσουμε τη Δευτέρα το πρωί να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας. Με αυτοδυναμία λοιπόν σηκώνεται μανίκια την Δευτέρα. Ακριβώς. Κύριε Καλογιάννη, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι θα πρέπει να προσέξει η Νέα Δημοκρατία από την επόμενη κιόλας μέρα αναλαμβάνοντας την διακυβέρνηση της χώρας και αν θεωρείτε ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο ήσασταν τόσο φιδωλή, έτσι ώστε να μην βρεθείτε στο τέλος της τετραετίας εκτεθειμένοι να απολογηθείτε για πράγματα που είχατε δεσμευτεί, αλλά δεν κάνατε. Στο τέλος μιας τετραετίας πάντα απολογείσαι ούτως ή άλλως. Σωστά λέτε ότι δεν πρέπει να απολογείσαι για πράγματα τα οποία έταξες με ευκολία προεκλογικά, ακριβώς όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν 4 χρόνια και σήμερα είναι στην εξαιρετικά δύσκολη θέση να μην μπορεί να δικαιολογηθεί καθόλου. Τι πρέπει να προσέξει η Νέα Δημοκρατία? Πρώτο, πρέπει να εργαστεί σκληρά. Πιστεύω απολύτως ότι όχι μόνο ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της παράταξης, ο αυριανός πρωθυπουργός πρέπει να εργάζεται σκληρά, αλλά όλο το επιτελείο του. Ποιο είναι αυτό το επιτελείο? Είναι το στενό του γραφείο, είναι οπωσδήποτε η κυβέρνηση, οπωσδήποτε. Και από εκεί και πέρα είναι η διοίκηση, η οποία πρέπει να ακολουθεί τους ρυθμούς της εκάστοτε κυβέρνησης. Πρώτον, λοιπόν, είναι σκληρή δουλειά. Με αφοσίωση, θα έλεγα, στους στόχους τους οποίους θέτει η κυβέρνηση, τους οποίους θα ξεκαθαρίσει ούτως ή άλλως την επόμενη κιόλας εβδομάδα στη Βουλή, όταν θα συζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης, μέσα σε ένα δεκαήμερο, εν πάση περιπτώσει, μετά την Κυριακή των εκλογών. Από εκεί και πέρα, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να προσέξει ιδιαίτερα τις ασθενέστερες τάξεις. Αυτές οι οποίες επλήγησαν περισσότερο την περασμένη οχταετία, εννιαετία της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Να προσέξει ιδιαίτερα τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος περνάει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, κυριολεκτικά. Πρέπει να προσέξει να τονωθεί, να ανασάνει ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος επίσης βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Είτε αυτός είναι έμπορος, είτε είναι μηχανικός, είτε ασχολείται στις κατασκευές, είτε ασχολείται σε οποιοδήποτε ελεύθερο επάγγελμα. Γι' αυτό προείπα ότι η μείωση της φορολογίας μπορεί να δώσει πολύ μεγάλες ανάσες σε όλα τα επαγγέλματα, οριζοντίως. Ιδιαίτερα δε στους ελεύθερους επαγγελματίες, επαναλαμβάνω, οι οποίοι πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια εξαιρετικά δύσκολες περιόδους. Και επίσης αυτό το οποίο, κατά την άποψή μου, είναι προτεραιότητα όχι μόνο για μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για οποιαδήποτε κυβέρνηση, να δουλεύει με ταπεινότητα, έτσι, να είναι όσο δυνατόν περισσότερο στον πολίτη, να ακούει όσο μπορεί περισσότερο τους πολίτες, τους φορείς, τους εκπροσώπους των φορέων, έτσι ώστε και οι αποφάσεις οι οποίες αναλαμβάνονται να έχουν υπόψη και την άποψη των συμπολιτών ή σε κάθε περίπτωση να είναι ενήμεροι οι πολίτες
για τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μυστικά, πιστεύω, στην διακυβέρνηση. Σοβαρότητα, αξιοπιστία, εργατικότητα και αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες. Αυτά τα πρέπει που αναφέρετε να γίνουν την επόμενη μέρα είναι αυτά που αφουγκράζεστε και όλο αυτό το χρονικό διάστημα της προεκλογικής περίοδου, κύριε Καλογιάννη, από τον κόσμο? Βεβαίως, βεβαίως. Έχει προσδοκίες υψηλές ο κόσμος? Έχει πολύ υψηλές προσδοκίες. Διότι πάρα πολλοί συμπολίτες, θα χρησιμοποιήσω τον όρο, εξαπατήθηκαν από την απερχόμενη κυβέρνηση, από αυτά τα απίστευτα τα οποία έταζε πριν 4 χρόνια, έταζε με απίστευτη ευκολία. Δεν θέλω να επανέλθω, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τώρα είμαστε 2 μέρες πριν τις εκλογές, όλοι γνωρίζουν τι είχε συμβεί. Όντως, οι προσδοκίες των συμπολιτών μας από την επόμενη κυβέρνηση της Δημοκρατίας είναι πολύ ψηλές και μας το λένε, το θέτουν πολλές φορές μετεπιτάσεως σε κάθε κουβέντα την οποία κάνουμε, είτε είναι στην πόλη, είτε είναι σε περιαστική περιοχή, είτε είναι καθαρά αγροτική περιοχή. Παντού μας το λένε αυτό, ότι ακουμπάνε πάνω στην επόμενη κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει η κυβέρνηση να εργαστεί σκληρά να μπορέσει να προχωρήσει ο τόπος, να κάνουμε ουσιαστικά βήματα μπροστά. Πάντως, ως κόμμα, κάνατε μια συνειδητή επιλογή, έγινε μια συνειδητή επιλογή, να τρέξετε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο προβάλλοντας τις θέσεις του κόμματος, ναι, και χωρίς ενδεχομένως να παρουσιάσετε κάτι που θα μπορούσε να γίνει, τα πεπραγμένα της παρούσας κυβέρνησης, κύριε Καλογιάννη. Ναι, ο απολογισμός πρέπει να γίνει από κυβερνητικής πλευράς. Εμείς σε κάθε περίπτωση, κάτι το οποίο δεν το είδα, επιτρέψτε μου να πω, εμείς σε κάθε περίπτωση τονίζαμε τα αρνητικά, τονίζαμε τη στασιμότητα, τονίζαμε το τέλμα στο οποίο έχουμε πέσει όλο το προηγούμενο διάστημα, τονίζαμε αυτά τα απίστευτα φαινόμενα νεποτισμού που χαρακτηρίζει μια κυβέρνηση η οποία θέλει να λέγεται και αριστερή. Μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής αυτής της κυβέρνησης ζούσαμε απίστευτα πράγματα, αδιανόητα μάλλον πράγματα. Τονίζαμε λοιπόν αυτά, κυρίως όμως προτάσουμε τις δικές μας θέσεις, τις δικές μας απόψεις, το δικό μας έργο όπου υπάρχει, γιατί υπάρχει έργο σε πάρα πολλούς τομείς και είναι πάρα πολύ πλούσιο, πιστέψτε με. Και αυτό το γνωρίζουν οι συμπολίτες, το αναγνωρίζουν και είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Επίσης, καταθέτουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την επόμενη μέρα, όχι σε εθνικό επίπεδο μόνο, αλλά και σε επίπεδο Ηπείρου και σε επίπεδο νομού. Αυτό είναι επίσης ξεκάθαρο. Να μείνουμε στην Ηπείρο και στον νομό, κύριε Καλογιάννη, γιατί σίγουρα καλείστε να εκπροσωπήσετε όσοι θα εκλεγείτε την ερχόμενη Κυριακή, θα κληθείτε να εκπροσωπήσετε τους Γιαννιώτες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εσάς και τους υπόλοιπους υποψήφιους στον νομό Ιωαννίνων, οι υπόλοιποι στο σύνολο την Ήπειρο. Τι είναι αυτό λοιπόν που μπορεί να περιμένει η Ήπειρος την επόμενη ημέρα από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Πέρα από όσα προαναφέραμε, στον οικονομικό τομέα, στον τομέα της παιδείας, σας ανέφερα για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε θέματα εργασίας με αξιοπιστία, με προσήλωση στους στόχους, υπάρχουν επιμέρους θέματα τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε, πρέπει να προωθήσουμε το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να προχωρήσουν επιτέλους αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολλά. Για παράδειγμα, θα σας έλεγα σε επίπεδο σχεδιασμού, πρέπει να δούμε στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, όπου ζει και εργάζεται το 70% περίπου του ενεργού πληθυσμού του νομού, πώς θα προχωρήσουμε. Οι λύσεις είναι μπροστά μας. Γνωρίζετε ότι έχω επεξεργαστεί σε βάθος τέτοιες θέσεις. Τις έχω καταθέσει δημοσίως, τις έχω δώσει και στους καθήλυνα αρμόδιους φορείς. Και εννοείται ότι θα συνεργαστώ, εφόσον όλα πάνε καλά, από την ερχόμενη εβδομάδα. Για την παράταξη δεν έχω καμιά αμφιβολία. Θα συνεργαστούμε και με τους τοπικούς φορείς να προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός και σε επίπεδο πολεοδομίας και σε επίπεδο περιβάλλοντος στο λεκανοπέδιο. Σε ό,τι αφορά επιμέρους θέματα, για παράδειγμα σε επίπεδο έργων, είναι ξεκάθαρο ότι η απόλυτη προτεραιότητα είναι ο Ε65, πρέπει να έρθει να κλείσει την Εγνατία Οδό, θέματα που επίσης θα έχουμε δουλέψει σε βάθος. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος και να πω ότι η Ήπειρος και ειδικότερα ο νομός Ιωαννίνων έχουν να ωφεληθούν τα μέγιστα από την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου άξονα. Θα έρθει κόσμος στην περιοχή, ο οποίος
ποτέ, εντός εισαγωγικών το ποτέ, δεν μας έχει επισκεφθεί. Θα μπορεί η Θεσσαλία πολύ εύκολα να έρθει στα Γιάννα και στην Ήπειρο, η στερεά Ελλάδα να έρθει στα Γιάννα και στην Ήπειρο, περιοχές πληθυσμιακά μεγάλες, πλούσιες, πολύ, πολύ πιο πλούσιες από τις δικές μας περιοχές. Να έρθουν λοιπόν να εμπλουτίσουν και την δική μας περιοχή. Επίσης τα προϊόντα έχουν να ωφεληθούν τα μέγιστα. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε ως νομός αγροτικός, κυρίως κτηνοτροφικός. Προτεραιότητά μας η στήριξη του κτηνοτρόφου και του αγρότη εννοείται. Η αναλογία είναι περίπου 70-30. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον αγρότη, να τον βοηθήσουμε με κάθε τρόπο, πρέπει όχι μόνο να μπορέσει να ζήσει, να σταθεί, πρέπει και αυτός να κάνει βήματα μπροστά, να εξυγχρονιστεί, να έχει ως το δυνατόν πιο καλές απολαβές στα προϊόντα του. Συνεπώς είναι μια προτεραιότητα και για μένα προσωπικά αυτή. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι με τα γενικότερα μέτρα τα οποία η Νέα Δημοκρατία θα πάρει, για παράδειγμα, ήδη δουλεύεται σε επίπεδο προγραμματικού λόγου ο νέος αναπτυξιακός νόμος, μπορεί να βοηθηθούν μικρές, μεσαίες, μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην περιοχή και δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη έχει αρχίσει ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περίοδου, του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο θα τρέξει από το 2021 και μετά. Είναι πολύ κοντά μας το 2021, ουσιαστικά σε 1,5 χρόνο από τώρα. Επαναλαμβάνω, ο σχεδιασμός επισήμως ξεκινάει τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να μετέχουν όλοι οι φορείς, οι εκπρόσωποι των φορέων σε αυτό, σε αυτόν τον σχεδιασμό, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι ένα θέμα που και εγώ προσωπικά το έχω δουλέψει. Όπως γνωρίζετε, έχω γράψει σχετικά βιβλία, γι' αυτό έχω καταθέσει τις προτάσεις μου και είμαι έτοιμος, παρακολουθώντας πάντοτε και όσα συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να συμβάλλω ακόμη περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Καλογιάννη, επειδή τις τελευταίες μέρες πολλή συζήτηση γίνεται εκ νέου για το προεδρικό διάταγμα της λίμνης Παμβότιδας, αρκετά υπόθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα το σχολείο σας, μιας και έχετε ασχοληθεί από το πλέον έτσι, αρμόδιο Υπουργείο κατά τη θητεία σας στο υπεχοδέο, όταν είχατε το χαρτοφυλάκιο εκεί. Τελικά, θεωρείτε, συμφωνείτε με την άποψη που διατυπώθηκε και εκ μέρους του Δημάρχου Ιωαννίνων, του κ. Μπέγκα, ότι παρατηρείτε μία σπουδή αυτή τη στιγμή της παρούσας κυβέρνησης να κλείσει το θέμα πριν τις εκλογές? Όντως, επιχειρεί η απερχόμενη κυβέρνηση 2-3 μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές να κλείσει δήθεν το θέμα του προεδρικού διατάγματος Παμβότιδας. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση η σημερινή κυβέρνηση να κλείσει αυτό το θέμα. Ο λόγος είναι εξαιρετικά απλός. Δεν έχει πλέον το χρονικό περιθώριο για να κλείσει κανένα απολύτως θέμα. Ένα σχέδιο προεδρικού διατάγματος γνωρίζετε ότι είναι μια διαδικασία βαριά όσον αφορά την διαδικασία έγκρισής της. Συνεπώς, η νέα κυβέρνηση, ο νέος υπουργός, αυτός που θα αναλάβει την ερχόμενη Δευτέρα, μεθαύριο, δηλαδή είμαστε πολύ κοντά πια, θα πάρει εξ αρχής στα χέρια του τον φάκελο του προεδρικού διατάγματος, θα τον δει, θα βάλει ή θα αφαιρέσει αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, θα τον υπογράψει και αυτός θα τον στείλει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Διότι σε περίπτωση αλλαγής κυβέρνησης, όπως είναι απολύτως βέβαιο ότι θα έχουμε το επόμενο διήμερο, το Συμβούλιο Επικρατείας επιστρέφει τους φακέλους στα αρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε να έχουν την έγκριση των νέων Υπουργών. Δηλαδή, ακόμη και αν η σημερινή κυβέρνηση είχε στείλει το σχέδιο προεδρικού διατάγματος, κάτι που δεν το έκανε βεβαίως, στο Συμβούλιο Επικρατείας, το Συμβούλιο τη Δευτέρα θα επέστρεφε το φάκελο. Και αυτό σας λέω ότι κατηγορηματικά, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση η σημερινή κυβέρνηση να υπογράψει ή να στείλει στο Συμβούλιο Επικρατείας σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την Παμβότιδα. Και αυτό το έργο. Συμφωνήσετε ότι δεν θα πρέπει να καθυστερήσει και πολύ όμως, κύριε Καλογιάννη? Προφανώς. Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Θα πρέπει η νέα ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, από τις πρώτες κιόλας προτεραιότητες που θα έχει να κάνει, είναι να δει αυτό το σχέδιο Πιδέλτα,
να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, αυτό είναι θέμα πολιτικής, και να προχωρήσει αμέσως στη διαδικασία το Συμβούλιο Επικρατείας, όπου και εκεί χρειάζεται ένα ικανό χρονικό διάστημα. Θα έλεγα ότι ένα εξάμηνο είναι ίσως το λιγότερο που απαιτείται στο Συμβούλιο Επικρατείας για να οριστικοποιηθεί ένα προεδρικό διάταγμα. Μάλιστα. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Καλογιάννη, λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής περίοδου και λίγα 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες την ερχόμενη Κυριακή στις 7 το πρωί. Ποιο είναι το μήνυμα που θα στέλνατε προς τους Γιαννιώτες, τόσο για τον πολιτικό χώρο που εκπροσωπείτε, όσο όμως και για τον Σταύρο Καλογιάννη, και γιατί να του δοθεί η δυνατότητα να τους εκπροσωπήσει και πάλι μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Το πρώτο πράγμα που θα έλεγα στους συμπολίτες είναι την ερχόμενη Κυριακή να πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει οπωσδήποτε όλοι μας να ψηφίσουμε την ερχόμενη Κυριακή. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για χαλαρή ψήφο μεθαύριο. Το δεύτερο είναι ότι ζητάμε τη θετική ψήφο των συμπολιτών, την υπερψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να μπορούμε από τη Δευτέρα το πρωί απερίσπαστη να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε στον ελληνικό λαό. Αυτό το πρόγραμμα που θα επικυρωθεί μεθαύριο από τους συμπολίτες μας. Σε ό,τι με αφορά, θέλω να πω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα είμαι εδώ, είμαι παρόν. Δίπλα στον πολίτη, δίπλα στους φορείς, με θέσεις και με απόψεις. Πολύ συγκεκριμένες, τις οποίες καταθέτω, τις υπογράφω. Το γνωρίζουν νομίζω όλοι οι συμπολίτες. Εκτιμώ πράγματι ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα που έχει απόλυτη ανάγκη ο νομός μας. Ζητώ λοιπόν και εγώ σε αυτό το πλαίσιο την στήριξη των συμπολιτών, και η μόνη υπόσχεση την οποία μπορώ να δώσω είναι ότι με σκληρή δουλειά, με ταπεινότητα και πάντα με ένα χαμόγελο, είμαστε δίπλα στους πολίτες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκλογική αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής, κύριε Καλογιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σίγουρα θα είμαστε εδώ την επόμενη ημέρα να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ το ίδιο. Και εμείς σε αυτό το σημείο να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουν τέλος οι αντιπαραθέσεις για την τροποποίηση του οργανισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου και την επέκταση της μονάδας εντατικής παρακολούθησης εμφραγμάτων. Εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Γιώργος Πρέτζας κατηγόρησε κυβέρνηση και διοίκηση για λειτουργία του νοσοκομείου χωρίς κρατική χρηματοδότηση και εγγύηση ασφάλειας ασθενών και προσωπικού. Αναφορά κατέθεσαν στη διοίκηση οι νοσηλευτές της μονάδας, ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Υπήρου. Διευρύνεται το πεδίο αντιπαράθεσης για τη λειτουργία της μονάδας εμφραγμάτων αλλά και την τροποποίηση του οργανισμού με την αύξηση κατά 85 κλινών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, με νέες αντιδράσεις αυτή τη φορά από το Κομμουνιστικό Κόμμα, την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Υπήρου και τους νοσηλευτές της μονάδας. Εκ μέρους της οργάνωσης βάσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Γιώργος Πρέτζας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων, κάνει λόγο για προεκλογικές εξελίξεις με την τροποποίηση του οργανισμού και το άνοιγμα νέας μονάδας, που αποτελούν τρανταχτές αποδείξεις για την προσήλωση της κυβέρνησης και της διοίκησης του νοσοκομείου στη λειτουργία του χωρίς κρατική χρηματοδότηση. Στην τροποποίηση του οργανισμού ένταξης 85 κλινών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, δηλαδή του 4ου κτηρίου, για το οποίο πανηγύρισε η διοίκηση, το ίδιο το ΦΕΚ της τροποποίησης αναφέρει μέσα με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει ούτε ένα ευρώ δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αν λοιπόν το 4ο κτίριο δεν είναι δημόσια η δαπάνη του, τότε είναι τι, ιδιωτική? Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μάλιστα επισημαίνει ότι τα απλά λειτουργικά έξοδα όπως ρεύμα και πετρέλαιο, το ίδιο το ΦΕΚ μέσα, ότι θα καλυφθούν στο ύψος του αυθαίρετου ποσού των 570.000 από τις ίδιες εγγεγραμμένες πιστώσεις στον υπερπολογισμό του υπάρχοντος νοσοκομείου. Και επίσης αναφέρει ότι όλα αυτά υπόκεινται στην τήρηση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, που ορίζει ότι οι δαπάνες υγείας από 5,2% του ΑΕΠ θα πάνε στο 4,7%, μείωση δημόσιων δαπανών για αύξηση των ιδιωτικών. Η διοίκηση λοιπόν του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και η κυβέρνηση μέχρι την τελευταία στιγμή της πιθανής θητείας τους υπηρετούν πραγματικά τη μετατροπή των νοσοκομείων σε επιχειρήσεις και την απόσυρση του κρατικού προϋπολογισμού εντελώς από τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Η διοίκηση βέβαια έχει παραλείψει να πει ότι η ένταξη 85 κλινών συνοδεύεται απαραίτητα
από πρόσθετο προσωπικό, το οποίο υπολογίζεται με δείκτες του ενιαίου πλαισίου οργάνων των νοσοκομείων, που είναι 315 μόνιμοι υπάλληλοι, και έχει το θράσος να παρουσιάζει 49 επικουρικούς που ήρθαν να καλύψουν ανάγκες των παλιών κτηρίων, οι οποίοι θα πληρωθούν από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου των υπάρχοντα, λέγοντας αυτό ότι ελεγχώνει με ασφάλεια το τερατοκτήριο. Σε ό,τι αφορά το άνοιγμα της νέας μονάδας, ο κύριος Πρέτζας επεσήμανε ότι δεν υπάρχουν εισηγήσεις επιστημονικών οργάνων και δεν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας. Τέλος, χαρακτήρισε βολικό χάδι την καταγγελία του τομέα υγείας της Νόδη Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας την ευκαιρία στη διοίκηση να απαντήσει με βολικό τρόπο. Δεν πέρασε έγκριση για την πιστοποίηση των κριτηρίων ασφαλείας λειτουργίας ούτε από τη Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας, ούτε από το Επιστημονικό Συμβούλιο, και δεν είναι σε γνώση μας να υπάρχει και κάποια γραπτή εισήγηση από τους διευθυντές των καρδιολογικών κλινικών, ο ένας από τις οποίες μάλιστα διαφώνησε να στείλει γιατρούς να εφημερεύσει, και έχουμε τη διοίκηση να βγαίνει να απαντάει σε μια βολική καταγγελία της ΝΟΔΕ, η οποία δεν αναφέρει καθόλου την ουσία του πράγματος, ότι εγκαίται η διοίκηση για την ασφάλεια της μονάδας. Καμία διοίκηση, κανείς χημικός, μηχανικός, αν δεν υπάρχουν εισηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν μπορεί να εγγυηθεί για τίποτα. Μάλιστα, η πρεμούρα είναι τόσο μεγάλη για να ανοίξει, που η μεθόδευση για να εξαναγκάσει εκβιαστικά στο άνοιγμα της μονάδας είναι την 4η-3η Ιουλίου. Ο διοικητής αυτοπροσώπος κάλεσε τους νοσηλευτές και τους ανακοίνωσε ότι θα πάνε, θέλουν, δεν θέλουν στη καινούργια μονάδα, για να δημιουργηθεί τελεσμένο και να ξαναγκαστούν σε εφημέρευση οι καρδιαλόγοι γιατροί, γιατί ο ένας διευθυντής δεν μπορεί να βγάλει πρόγραμμα εφημέρευσης, γιατί δεν υπάρχουν καρδιολόγοι. Δεν έχει τηρηθεί καμία διαδικασία. Ανοίγει μια μονάδα και ένα τερατοκτήριο χωρίς καμία κρατική δαπάνη. Καραδοκεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οι ιδιώτες, η περιφέρεια, οι ασυνέργειες. Και μετά την ανακοίνωση που βγάλαμε στα ΚΚΕ, σε ατομιακή οργάνωση Ιωαννίνων, για τα 19 σημεία αποδείξεις για το ότι η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ υλοποιούν το ίδιο σχέδιο μετατροπής των νοσοκομείων σε επιχειρήσεις, έρχονται αυτά τα δύο γεγονότα και πανηγυρικά επιβεβαιώνουν την απόλυτη προσήλωση που έχουν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Οι νοσηλευτές που εργάζονται στη συγκεκριμένη μονάδα, με συλλογική αναφορά τους προς τη διοίκηση, ζητούν την ανάκληση της απόφασης και σημειώνουν πως το υπάρχον προσωπικό με τη συνδρομή 7 επικουρικών ανεκπαίδευτων στο αντικείμενο νοσηλευτών θα πρέπει να καλύψουν την υφιστάμενη μονάδα και τη νέα προέκτασή της που βρίσκεται στη Νέα Πτέρυγα. Μια τέτοια προοπτική λειτουργίας με κοινό προσωπικό που εναλλάσσεται είναι κατά τη γνώμη μας αντίθετη με τους όρους ασφάλειας ασθενών και νοσηλευτών, τονίζουν οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, εκφράζουν ερωτήματα για τη σκοπιμότητα ένταξης όλων των κλινών και του προσωπικού στην ευθύνη της Α Καρδιολογικής Κλινικής, ενώ τέλος επικαλούνται τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας για την Απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων περί ελευθερίας της έκφρασης και της υπηρεσιακής κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής. Το ερώτημα πώς θα καλυφθούν τα έξοδα λειτουργίας των νέων κλινών θέτει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, παίρνοντας θέση για το ΦΕΚ τροποποίησης του οργανισμού και την επίσπευση λειτουργίας της μονάδας. Η διοίκηση φαίνεται ότι βιάζεται να παραδώσει στην επόμενη κυβέρνηση έτοιμο σχέδιο για να λειτουργήσουν οι νέες δομές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σε βάρος τόσο των ασθενών όσο και των υγειονομικών. Καμία πρόσθετη αύξηση της μόνιμης απασχόλησης δεν προκύπτει για τις νέες κλίνες. Οι 49 επικουρικοί που προσλήφθησαν είναι σταγόνα στον ωκεανό, τονίζει η Ένωση. Λοιπόν, και θα πάμε στην τελευταία πολιτική συζήτηση αυτής της προεκλογικής περίοδου με τον υποψήφιο βουλευτή με το κίνημα αλλαγής στον νόμο Ιωαννίνων και βέβαια πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κασή. Καλησπέρα κύριε Κασή, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, και είναι τιμή μου που θα κλείσω αυτή την προεκλογική περίοδο. Ωραία, εύχομαι να είμαι και γούρλου. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κασή, σίγουρα πέφτει αυτή η αυλαία αυτής της προεκλογικής περίοδου. Μια ιδιαίτερη προεκλογική περίοδος, είναι το μόνο σίγουρο. Μια προεκλογική περίοδος που είναι συνέχεια άλλων εκλογικών αναμετρήσεων που προηγήθηκαν τον Μάιο, που κούρασαν, αν θέλετε, τον κόσμο. Και φαντάζομαι ότι αυτό ήταν κάτι που και εσείς, φαντάζομαι, διαπιστώσατε σε έναν βαθμό και στις περιοδίες που κάνατε. Δεν ξέρω τελικά αν ήταν εύκολο να προσεγγίσετε τον κόσμο να μιλήσετε. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε εσάς προσωπικά και στο κίνημα αλλαγής, αλλά συνολικότερα για τους υποψηφίους ήταν το ζήτημα. Ήταν πολύ δύσκολες μέρες με την ανακοίνωση των εκλογών εδώ και 4 εβδομάδες περίπου. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ μαζεμένος. Δεν μιλούσε. Κουρασμένος βέβαια από τις δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές, πολύ περισσότερο από τις δημοτικές. Αλλά πιστεύω όμως ότι την τελευταία ειδικότερα εβδομάδα φαίνεται ότι ο κόσμος συνειδητοποίησε ότι πάμε σε εκλογές
και πρέπει να συμμετέχει και αυτό φαίνεται καθημερινά, μέρα με την ημέρα, φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι ενθαρρυντικό όχι μόνο για μας τους υποψηφίους, αλλά είναι γενικότερα για την δημοκρατία μας. Οι εκλογές σημαίνει ότι θα αναδείξουμε καινούργια κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια και νομίζω ότι η συμμετοχή προέχει και είναι το πρωτεύον σε αυτές τις εκλογές. Βέβαια είναι και μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Είναι μέσα στο καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αλλά πιστεύω όμως ο ελληνικός λαός έχει συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς διακυδεύεται μέσα από αυτές τις εκλογές και θα συμμετέχει την Κυριακή μαζικά, ώστε να αναδείξει πράγματι την κυβέρνηση αυτή η οποία θα τον οδηγήσει στο μέλλον και καλύτερα για την χώρα μας. Οι προοδευτικοί πολίτες παίρνουν το μέλλον στα χέρια τους, λέει στο μήνυμά της η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Φόφη Γεννήματα. Είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Κασή? Αυτό είναι το βασικό μας σύνθημα σε αυτές τις εκλογές και δεν είναι σχήμα λόγου προκειμένου να δείξουμε ότι κάτι πρέπει να πούμε. Είναι η συμμετοχή για την ανάδειξη προοδευτικής κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια. Και εκτός αυτού, για μας οι εκλογές στις 7 Ιουλίου είναι εκλογές που να επιστρέψει η λογική. Να επιστρέψει η λογική με την έννοια το ότι εμείς ως χώρος, ως ΠΑΣΟΚ και σήμερα ως Κίνημα Αλλαγής, ως χώρος της κεντροαριστεράς, έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και μπορώ να πω ότι είμαστε ο μοναδικός χώρος που την πληρώσαμε και την πληρώσαμε πολύ ακριβά γιατί είπαμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Οι άλλοι είπαν πάρα πολλά ψέματα, πολιτικά ψέματα και νομίζω ότι με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος το 2015 τα έδωσε όλα και τα έφτιαχνε όλα, αλλά δυστυχώς την περίοδο που κυβέρνησε τα 4,5 χρόνια μέχρι τώρα, δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα από αυτά τα οποία έχει πει. Και κατόρθωσε ο κύριος Τσίπρας να αναδείξει τον κύριο Μητσοτάκη και την δεξιά σε πρώτη δύναμη σήμερα με ποσοστά τα οποία δεν τα φανταζόταν ούτε ο κύριος Μητσοτάκης όταν είχε αναλάβει την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτά τα ποσοστά τα οποία ακούγονται σήμερα μέσα από τις δημοσκοπήσεις, το 37, το 38 και το 40%, νομίζω ότι θα το έβλεπε μόνο στο όνειρό του ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό όμως το κατόρθωσε ο κύριος Τσίπρας με τις πολιτικές του και νομίζω είναι μοναδικές εκλογές στη χώρα μας που τουλάχιστον ξέρουμε ποιο θα είναι πρώτο κόμμα και με πολύ μεγάλη διαφορά. Και ίσως ένα βασικό στοιχείο όσον αφορά για την απάθεια των πολιτών σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τις εκλογές, ήταν και ο λόγος αυτός που το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έδινε ένα μεγάλο άνοιγμα και μια μεγάλη ψαλίδα πολύ ανοιγμένη σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με το πρώτο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας αποχωρεί και φεύγει. Ο συνέτερός του βέβαια, ο κύριος Καμένος, έχει εξαφανιστεί και το άξιζε αυτό το τέλος το πολιτικό σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί νομίζω ότι μέσα από τα μνημόνια κατόρθωσε να αναδειχθεί ως πολιτική δύναμη. Έπαιξε ένα πολύ άσχημο ρόλο όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω με τη συμμετοχή του στις κυβερνήσεις που μας πέρασαν έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Έχει προσθέσει πάρα πολλά μέτρα σκληρά για τον ελληνικό λαό, αλλά τον έχουν εξαφανίσει. Τον έχει εξαφανίσει ο ίδιος ο Τσίπρας βέβαια, αλλά από την άλλη πλευρά σας είπα, οι πολιτικοί γυρολόγοι οι οποίοι μαζευτήκαν το τελευταίο διάστημα προκειμένου για να σώσουν τον Τσίπρα και για να φτιάξουν τη λεγόμενη προοδευτική συμμαχία, και για αυτούς πιστεύω ότι ήρθε το τέλος. Και μαζί με τον Τσίπρα θα αποχωρήσουν όλοι μαζί, γιατί μετά την Κυριακή, τη Δευτέρα θα είναι μια άλλη μέρα για την χώρα μας. Και πιστεύω ότι το κίνημα αλλαγής να είναι ισχυρό, ώστε να μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στα πράγματα. Πώς μεταφράζεται αυτό το ισχυρό που ζητάτε για το κίνημα αλλαγής, κύριε Κασή? Τι σημαίνει, ποιο θα είναι το ισχυρό κίνημα αλλαγής? Κοιτάξτε να δείτε, για μας ποσοστά πάνω από τις ευρωεκλογές, νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Και νομίζω ότι αυτόν τον στόχο θα τον πετύχουμε. Είχαμε στόχους και είχαμε βάλει στόχο και το διψήφιο ακόμη. Το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να είναι και εφικτός ο σκοπός αυτός. Αλλά ο σκοπός που σας λέγω ότι πρέπει να είναι ισχυρό, είναι ότι μια ισχυρή παρουσία
με 25-30 βουλευτές σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, νομίζω ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στα πράγματα. Θα μου πει κάποιος ότι ικανοποιήστε με αυτά. Και βέβαια ικανοποιούμαστε, γιατί ξέρουμε που φτάσαμε, ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε, ξέρουμε πώς πορευθήκαμε το τελευταίο διάστημα και το τι πιέσεις δεχτήκαμε από πλευράς ειδικότερα του κ. Τσίπρα, και αντέξαμε και αντέξαμε, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, και πάμε με ένα μεγάλο θάρρος, θα έλεγα, σε αυτές τις εκλογές, λέγοντας την αλήθεια πάντα στον ελληνικό λαό και πιστεύοντας ότι αυτό θα εκτιμηθεί. Ισχυρό κίνημα αλλαγής, ώστε να μην μπει η χώρα σε νέες περιπέτειες, λέτε, έχοντας ξεκαθαρίσει ότι σίγουρα δεν θα συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση, δεν θα διεκδικήσετε κυβερνητικές καρέκλες όπως μπορεί να πέρασε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στον κόσμο. Ωστόσο, θα δώσετε ανοχή και θα στηρίξετε ό,τι θεωρείτε ότι θα κινηθεί προς την σωστή κατεύθυνση για το καλό της χώρας την επόμενη ημέρα. Εμείς την εθνική ενότητα την λέμε και την εννοούμε. Δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση τη χώρα να οδηγηθεί στα βράχια. Και αυτό το κάναμε, και το κάναμε με πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος, και το 2010 και το 2012 και το 2014. Πιστεύω ότι δεν το έχει κάνει κανένας άλλος, και νομίζω ότι μνημόνια ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία, μνημόνια ψήφισε και ο Τσίπρας. Δυστυχώς όμως ο ελληνικός λαός, θα πω μία έτσι βαριά κουβέντα, πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο μίσος απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν αυτό το οποίο ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Δυστυχώς τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Γι' αυτό σας είπα ότι την εθνική ενότητα εμείς την εννοούμε. Mm-hmm. Κάποιοι που ουσιαστικά άλλα λέγαν το 2014 και άλλα κάναν, ούτε μνημόνια ασκήσαν, μνημόνια ψηφίσαν. Δυστυχώς όμως, σας είπα, το τελευταίο διάστημα όχι μόνο δεν κάναν κάτι προκειμένου όλες οι πολιτικές δυνάμεις να ενωθούν για να δώσουν λύσεις σε προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τη χώρα. Προσπαθήσαν να διχάσουν κιόλας τον ελληνικό λαό. Να μην ξεχνάμε την Οβάρτη, στην οποία τη βάλαν στο πολιτικό σκηνικό, την φέραν με μεγάλες τυμπανοκρουσίες ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο, και δυστυχώς εκεί ακόμη δεν έχει βγει τίποτα, και φάνηκε ότι τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία προσπαθήσαν να οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο δεν τα καταφέραν. Ήταν μια πολύ μεγάλη σκευωρία, άρα από εκεί προήλθε και ένας πολύ μεγάλος διχασμός σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τη συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα εμείς πράγματι θα πάμε σε αυτές τις εκλογές. Ζητάμε ισχυρή εντολή για να μπορούμε να ανατρέψουμε αυτά τα οποία ο κύριος Τσίπρας έχει επιβάλει στον ελληνικό λαό. Πλεώνασμα 3,5% για τον ελληνικό λαό είναι κάτι το οποίο είναι δυσβάστακτο έως το 2022. Δέσμευση της ελληνικής περιουσίας για τα 99 χρόνια στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, που ουσιαστικά θα ήταν Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, νομίζω είναι πρωτοφανές. 7,5 δισεκατομμύρια μέτρα για τους συνταξιούχους, νομίζω ότι είναι η κοροϊδία τα 800 εκατομμύρια τα οποία τελευταία προσπαθούσε να τα βαφτίσει 13η σύνταξη, απλά όμως ήταν ένα επίδομα. Το ότι κόπηκε το ΕΚΑΣ από 250.000 Έλληνες συνταξιούχους, οι οποίοι παίρναν πενιχρές συντάξεις και τους έκανε ακόμη πιο φτωχούς, νομίζω ο Τσίπρας μπορούσε να το επιβάλλει. Εμάς στο πρόγραμμά μας Ελλάδα, το σχέδιό μας Ελλάδα είναι προκειμένου να αποκαταστήσουμε αυτές τις αδικίες. Γιατί είμαστε το κόμμα που είμαστε κοντά στον άνθρωπο, είμαστε η παράταξη αυτή η οποία εφαρμόσαμε και υλοποιήσαμε κοινωνικό πρόγραμμα σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησής μας, και νομίζω ότι αυτά είναι τα πρωτεύοντα ζητήματα για μας. Γι' αυτό λέμε ισχυρή εντολή, για να μπορούμε να επιβάλλουμε αυτούς τους όρους και το πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά μπορεί να βοηθήσει τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Με όλα αυτά που περιγράψατε, κύριε Κασί, δεν είναι λίγο οξύμορο το ότι εξακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατακεραυνώνεται από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων στη χώρα για τα πεπραγμένα του σε αυτή τη θητεία, να διατηρεί παρά τη φθορά ένα τόσο
υψηλό ποσοστό, όπως φαίνεται, με βάση είναι, τις πάντα. Είναι ακριβώς οξύμορο, γιατί το 23% στις ευρωεκλογές νομίζω ήταν μια στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα ποσοστά των εθνικών εκλογών το 2014. Δηλαδή 10-11 μονάδες περίπου είναι αρκετά μεγάλος αριθμός για ένα κόμμα. Από εκεί και πέρα, και αυτή τη δύναμη την οποία κράτησε, νομίζω ότι την κράτησε μέσα στο δίπολο το οποίο προσπάθησαν να αναπτύξουν το τελευταίο διάστημα, πηγαίνοντας τόσο προς τις ευρωεκλογές, αλλά πολύ περισσότερο και στις εθνικές εκλογές οι οποίες προκύψαν. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός ας εκτιμήσει τα πράγματα. Εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή να κάνει οτιδήποτε άλλο. Απλά οι Έλληνες πολίτες να αξιολογήσουν τα κόμματα που κυβερνήσαν. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνά 5 χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο και έρχεται από το πουθενά και ουσιαστικά ήταν η ελπίδα την οποία έλεγε το 2014 θα φέρει στον ελληνικό λαό. Έχει αρκετό από το παλιό πάντως, σίγουρα, με βάση τα στελέχη. Εντάξει, και ούτε προέρχονται και από το χώρο του Πασόκ. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Οι πολιτικοί γερολόγοι οι οποίοι ψάχναν καρέκλες, τις βρήκαν. Είτε ήταν παλιοί, είτε ήταν καινούργοι, τις βρήκαν. Τις βρήκαν, να σκεφτείτε ότι εκεί πήγαν άνθρωποι οι οποίοι διεκδικήσαν καρέκλες για ένα εξάμεινο, υπουργικές καρέκλες για ένα εξάμεινο. Και η γελιότητα του πολιτικού συστήματος, που ουσιαστικά ήταν έργο του κυρίου Τσίπρα, να μην ξεχνάμε την κυρία Κοντορά, η οποία συμμετέχει σήμερα στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη, τον κύριο Ζουράρη και μια σειρά από άλλους τέτοιους πολιτικούς, που ουσιαστικά διαλύσαν τα κόμματα τα οποία ανήκαν, διαλυθήκαν κοινοβουλευτικές ομάδες. Δηλαδή δεν μπορεί να το φανταστεί κάποιος, να το φανταζόταν κάποιος ότι στο τέλος αυτής της κυβερνητικής περίοδου ότι θα διαλυθούν 2 και 3 κοινοβουλευτικές ομάδες. Διαλύθηκαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι ξαφανιστήκαν από τον πολιτικό χάρτη. Διαλύθηκε το ποτάμι, το οποίο εξαφανίστηκε από τον πολιτικό χάρτη. Ουσιαστικά διαλύθηκε και η Ένωση Κεντρώων, αλλά παραμένει και συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές. Και αυτά ήταν έργο του μεγάλου αριστερού δημοκράτη πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, και προσπάθησε να κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια με τους πολιτικούς γερολόγους. Σήμασε τον Μωραΐτη τον δικό μας, σήμασε τον Τόλκα και τελευταία σημάζεψε και τον γερολόγο τον κύριο Ραγκούση. Και αντί να τον ρωτήσει τι έκανε τα χρήματα του Πασόκ όταν ήταν γραμματέας στα πράγματα των διακυβερνήσεων του Πασόκ, ήταν γραμματέας ο κύριος Ραγκούσης με την κυρία Σένο Γιονακοπούλου, να τους ρωτήσει τι κάναν τα χρήματα του Πασόκ την περίοδο εκείνη. Και να εξαναγκάζουμε να απολογούμε εγώ ως μέλος απλό ή ως στέλεχος του Πασόκ, γιατί χρεώθηκε το Πασόκ τόσα χρήματα. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι με τι ανθρώπους πορεύεται και με το τι ανθρώπος αποφάσισε να συμπορηθεί με την συμμαχία, την προοδευτική, την οποία πήγε να φτιάξει το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι αυτά τα καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό και το αποτέλεσμα το 23% των ευρωεκλογών ήταν χαμηλό μεν, αλλά σταθερό δε, και αυτό τους ικανοποίησε. Πιστεύω ότι για να τιμωρηθεί περισσότερο για όλα αυτά τα οποία έκανε, για αυτά τα οποία έκανε. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τον ελληνικό λαό. Μέχρι προχθές έλεγε ότι κανένα σπίτι στον τραπεζίτη και ότι από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί στα σπίτια των φτωχών οικοκυριών που είναι ανήμποροι να προστατευτούν γιατί έχουν χάσει τις δουλειές τους. Δηλαδή, σα είπα, έχει καταργήσει το ΕΚΑΣ. ΕΚΑΣ το οποίο δεν τόλμησε κανένας. Εγώ ήμουν βουλευτής και όταν το φέρναν αυτό και συζητούσαν, τους λέγαμε πάρτε το πίσω και το μαζεύαν. Αλλά τόλμησε όμως ο κύριος Τσίπρας και έκοψε το ΕΚΑΣ από ανθρώπους που παίρναν πενιχρές συντάξεις 500 και 600 ευρώ και κατόρθωσε σήμερα να τους φέρει τις συντάξεις στα 350 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολιτικό θράσος, το να βγαίνεις σήμερα και να ζητάς την ψήφο του ελληνικού λαού αφού έχεις κάνει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες θα τα δουν και σε αυτές τις εκλογές, πιστεύω ότι θα τιμωρηθούν ακόμη περισσότερο. Μπαίνει σε δίλημα σήμερα, εκτιμάται, ο προοδευτικός πολίτης, κύριε Κασί, για το αν θα στηρίξει το κίνημα αλλαγής ή αν δώσει μία ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ή δεν θα πρέπει να μπαίνει καθόλου αυτό το δίλημα? Νομίζω ότι αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Στους Έλληνες πολίτες υπάρχει η εξής νοοτροπία.
Μπορεί να μπήκαν αυτά τα διλήμματα ότι κοιτάξτε να δείτε, στηρίξτε το εμάς το ΣΥΡΙΖΑ γιατί είμαστε οι αριστεροί, οι προοδευτικοί. Γιατί εγκαλείστε κιόλας ως κίνημα πήραν, γιατί το σπήραν, το σπήραν χαμπάρι. Γι' αυτό λέω ότι το ότι αντέξαμε σε αυτή την μεγάλη πίεση ήταν αποτέλεσμα το ότι δεν μπορέσαν να επηρεάσουν τον ελληνικό λαό. Από την άλλη πλευρά όμως, να μην ξεχνάμε ότι τα έργα και οι πρακτικές του κυρίου Τσίπρα είναι που οδηγήσαν τη Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα ποσοστά. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία κατά την άποψή μου δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει πει τίποτα σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Ουσιαστικά το πώς θα λύσει τα μεγάλα προβλήματα. Και αυτό που λέει ότι η μείωση, η οριζόντια η οποία θα γίνει όσον αφορά στη φορολογία και οτιδήποτε άλλο είναι ουσιαστικά ότι θα βοηθήσει πολύ περισσότερο τους πλούσιους και λιγότερο τους φτωχούς. Δεν έχει ένα σχέδιο το πώς πραγματικά η χώρα πρέπει να βγει από το αδιέξοδο. Απλά όμως το έκατσε η εξουσία ως όριμο πραγματικά φρούτο. Δηλαδή η παροιμία βρίσκει πλήρη εφαρμογή σε αυτές τις εκλογές σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό πρέπει να αναρωτηθεί ο κύριος Τσίπρας. Και το τι θα κάνουμε εμείς, εάν θα πάμε με τη δεξιά ή θα πάμε με τον κύριο Τσίπρα, εμείς το ξεκαθαρίσαμε και είπαμε με κανέναν. Ούτε με τον αριστερό λαϊκισμό του κύριου Τσίπρα, αλλά ούτε και με την παλινόρθωση της δεξιάς. Ανάχωμα απέναντι και στους δύο, ώστε να προστατεύσουμε πραγματικά τους πολίτες, να προστατεύσουμε τον άνθρωπο. Μάλιστα. Κύριε Κασί, βλέπετε τον κόσμο που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, που στράφηκε προς το ΣΥΡΙΖΑ αναζητώντας το 2015 την ελπίδα που ευαγγελιζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ να αρχίζει σιγά σιγά να επιστρέφει αυτή τη φορά στο κίνημα αλλαγής, αναγνωρίζοντας αν θέλετε και την προσπάθεια που έγινε για ανασυγκρότηση αυτού του χώρου της κεντροαριστεράς. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Υπήρχαν όμως προβλήματα. Στη διαδρομή μας προκύψαν αρκετά προβλήματα και σημαντικά προβλήματα. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας ότι ο κύριος Θεοδωράκης, ενώ ευαγγελίζονταν την ενότητα, συμμετείχε σε όλη τη διαδικασία και κάποια στιγμή θυμήθηκε το ότι πρέπει να ξανασυνεχίσει το κόμμα του να λειτουργεί, πράγμα το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Άρα φαίνεται ότι αυτός έκανε το πρώτο και σημαντικό λάθος. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ως βουλευτής επικρατείας, διεκδικώντας τη θέση αυτή μέσα από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη το 2014, θα συμπορευόταν με τον κύριο Τσίπρα τις τελευταίες μέρες προκειμένου να γίνει υπουργός για κάποιες εβδομάδες. Το ίδιο ισχύει και για τον πολιτικό γυρολόγο που σας είπα γρηγορότερα, τον κύριο Ραγκούση, και να αφήσω τους άλλους, οι οποίοι ουσιαστικά, ο Θάνος ο Μωραΐτης, να ξέρετε ότι το 2004 ήταν παρκαδόρος των λεωφορείων του ΠΑΣΟΚ. Ήταν από τα στελέχη εκείνα τα οποία αναδειχθήκαν μέσα από το κόμμα και ουσιαστικά κατόρθωσε να αναρριχθεί στην εξουσία μέσα από τον κομματικό σωλήνα και δεν σεβάστηκε ούτε αυτό το πράγμα. Και αναφέρομαι μόνο σε αυτόν, για να μην πω στον κύριο Τόλκα, που του έγινε μεγαλύτερη τιμή να γίνει υπουργός με τον Γιώργο Παπανδρέου, ο μικρότερος υπουργός σε ηλικία, δεν ξέρω, λίγο μεγαλύτερη από τον κύριο Σαμαρά, όταν είχε γίνει ο Σαμαράς υπουργός. Και αυτό δεν μπορέσαν να το κρατήσουν. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πιάσουν στασίδι και καρέκλες. Αυτούς τους ανθρώπους τους χαρίζουμε, δεν τους θέλουμε πίσω. Όπως χαρίσαμε και τον Κουρουμπλή, όπως χαρίσαμε και την Τζάγκρη, η οποία διάλεγε τι τσάντες και τι παπούτσια θα φορέσει προκειμένου για να γίνει βουλευτήνα ή υπουργός. Τους χαρίσαμε αυτούς. Εμείς θέλουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ξεγελαστήκαν. Και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ξεγελαστήκαν είναι σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν κάποια μικρομεσαία στελέχη τα οποία της περίοδος του ΠΑΣΟΚ είχαν κέρυες θέσεις ευθύνης όσον αφορά στην κρατική διοίκηση της χώρας μας και οι άνθρωποι αυτοί δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω τώρα στο ΠΑΣΟΚ ή στο κίνημα αλλαγής. Δεν τους θέλουμε, ας παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έμαθαν να ζουν μόνο με την καρέκλα. Εμείς θέλουμε πίσω τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά πονέσαν για το χώρο αυτό, αλλά ξεγελαστήκαν μέσα από την ελπίδα που ουσιαστικά έτρεφε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας ότι θα αλλάξει τα πράγματα. Και σας είπα, μία σειρά από μέτρα τα οποία εφαρμοστήκαν, τα οποία ήταν εις βάρος των ανθρώπων αυτών. Και δεν πάω εκεί, πάω στον πρωτογενή τομέα, ένα χώρο τον οποίο επηρετώ χρόνια, αγωνίζομαι καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ και βλέπω ότι έρχεται
και μας παίρνει τα χρήματα μέσα από την τσέπη. Είτε με τις ασφαλιστικές εισφορές, με τον περιβόητο νόμο Κατρόκαλο, και αυτό λέμε ότι θα αγωνιστούμε να αλλάξουμε εμείς ως ισχυρή δύναμη το κίνημα αλλαγής, όπως και για την φορολογία για τον ελεύθερο επαγγελματία. Ποιος ελεύθερος επαγγελματίας σήμερα μπορεί να επιβιώσει με αυτά τα σκληρά μέτρα? Με φορολογία η οποία φτάνει και στο 45% και με προκαταβολές και οτιδήποτε άλλο. Όταν το 75% από το εισόδημα του κάθε πολίτη είναι να γυρίσει πίσω και να πάει στο κράτος. Εμείς αυτά θέλουμε να αλλάξουμε. Αυτούς τους πολίτες, τους ψηφοφόρους, θέλουμε να γυρίσουν πίσω, και φαίνεται ότι αρκετοί, και δεν έχουν αν θέλετε και εγωισμό, και το λένε ότι ξέρεις ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ γιατί ξεγελάστηκα. Και σας είπα, υπάρχει άλλη κατηγορία των ανθρώπων που τρέχουν για την εξουσία και τις καρέκλες, που σήμερα πιθανά να βρεθούν ακόμη και στον Μητσοτάκη, γιατί εκεί νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν στα σίδη εξουσίας. Ο κόσμος, κύριε Κασί, με βάση και την εικόνα που αποκομίσατε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, κοιτάζει τελικά τα προγράμματα των κομμάτων? Νομίζω ότι ναι, περάσαμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Αυτό το εγώ το έχω εντοπίσει και το έχω δει από το 2012 που πολιτεύομαι ως βουλευτής, ως υποψήφιος βουλευτής. Σταμάτησε ο κόσμος πλέον να ζητάρω σφέτια, ότι κοιτάξτε να δείτε, γιατί ξέρει ότι και δεν μπορείς να του δώσεις καμία υπόσχεση. Όποιος το κάνει αυτό, νομίζω ότι είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Απ' την άλλη πλευρά όμως, φαίνεται ότι ο κόσμος αξιολογεί τα πράγματα. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, ειδικότερα αυτή την εβδομάδα, τις 4-5 τελευταίες μέρες, με το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τις εκλογές και με τα προγράμματα. Εγώ προχθές την Τρίτη έκανα μια προεκλογική συγκέντρωση. Φοβούμενος όμως ότι μέσα στο γενικότερο κλίμα ότι ο κόσμος δεν θα έρθει. Να σας πω ότι το πρόβλημά μου είναι ότι Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε γιατί δεν μας ενημέρωσες να έρθουμε κι εμείς. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να σε παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να έρθουν, και μέσα στο γενικότερο έτσι τρέξιμο, αν θέλετε, και στην πίεση των πραγμάτων, ξέχασα κάποιους ανθρώπους που δεν τους τηλεφώνησα ή δεν τους ενημέρωσα για την συνάντηση αυτή. Γι' αυτό σας λέω είναι πολύ σημαντικό. Εμείς θέλουμε πίσω τους ανθρώπους αυτούς που ξεγελαστήκαν από τα πολιτικά ψέματα του κυρίου Τσίπρα, για να είναι ανάχωμα απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, που ουσιαστικά δεν λέει τίποτα το πώς θα λύσει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ανάχωμα στην νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κασί? Βεβαίως στην ελεύθερη πολιτική, η οποία νομίζει ότι τα προβλήματα της οικονομίας και της χώρας θα τα λύσει η ελεύθερη οικονομία και ο ανταγωνισμός. Και βλέπουμε και ζούμε καθημερινά τα προβλήματα έτσι όπως διαμορφώνονται σε μια ελεύθερη οικονομία, πράγμα το οποίο οι μικροί εξαφανίζονται και αιμορραγούν ουσιαστικά και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εμείς λέμε ανάχωμα απέναντι στην δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί, να πούμε και την παροιμία, ο λύκος τρίχα αλλάζει, αλλά το μάρι δεν τα αλλάζει ποτέ. Μάλιστα. Θέλετε λοιπόν να είστε μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη μέσα στο επόμενο ελληνικό κοινοβούλιο, ή μάλλον είστε μια υπεύθυνη, όπως λέτε, πολιτική δύναμη μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Αυτό θέλετε να συνεχίσετε να το κάνετε, όντας πιο ισχυρή, ακριβώς για να αποτελέσετε αυτό το ανάχωμα και να έχετε τον ρυθμιστικό ρόλο ακριβώς ουσιαστικά αυτός στα πράγματα της χώρας? Ακριβώς αυτός είναι ο βασικός μας ρόλος. Όχι μόνο το ρυθμιστικό ρόλο. Να μπορούμε να επιβάλλουμε για να αλλάξουν πράγματα. Εδώ χρειάζεται να γίνει αγώνας. Και αυτό πρέπει να πούμε στους Έλληνες πολίτες, στους ψηφοφόρους, το ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να αλλάξουν. Σας είπα, πλεώνασμα 3,5% με αυτές τις συνθήκες δεν πρόκειται να περισσέψει ευρώ στην τσέπη του Έλληνα πολίτη. Για να τα ξεκαθαρίσουμε τα ζητήματα. Αυτά θέλουν ανατροπές. Και για να γίνουν ανατροπές χρειάζεται ισχυρό κίνημα αλλαγής απέναντι στον Μητσοτάκη και απέναντι στον λαϊκιστή Τσίπρα, που ενώ έλεγε ότι θα σκίσει τα μνημόνια, κατόρθωσε στο τέλος γονατιστός να ψηφίσει μία σειρά τέτοιων μέτρων, γιατί οι εφαρμοστικοί νόμοι οι οποίοι ψηφίζαν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σκληροί. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αντίσταση, αγώνας και πάλι απέναντι σε αυτά τα οποία έχουν ψηφιστεί. Σας είπα, ο κύριος Τσίπρας φεύγει. Από την άλλη πλευρά όμως,
Την Δευτέρα πρέπει να υπάρχει ισχυρό κίνημα αλλαγής προκειμένου να αντισταθεί απέναντι σε αυτά τα μέτρα. Εφικτός ο στόχος για μια έδρα του κινήματος αλλαγής στον νόμο Ιωαννίνων? Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο για να μην να το ξέρουν και οι Έλληνες πολίτες, με τη συμμετοχή τους μπορούν ακόμη να το ενισχύσουν. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών σε γενικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο, η έδρα η μία είναι στα Γιάννα. Την διεκδικούσε από το 2014 και το 2012, αλλά το 2014, το 2015 και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Δυστυχώς τότε για λίγους ψήφους έχει χαθεί. Σήμερα όμως να πω ότι υπάρχει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο στο κίνημα αλλαγής, ένα ψηφοδέλτιο το οποίο ανακοινώθηκε εδώ και 6 μήνες, 7. Έβαλε τα τερτύπια του και τις τρικλοποδιές ο κύριος Τσίπρας με τις ποσοστώσεις των γενικών. Λες και θα χωρίσουμε εδώ άντρες, γυναίκες, πώς πια θα είναι περισσότεροι, θα συμμετέχουν περισσότεροι ή λιγότεροι. Απλά αυτά τα έκανε για να αποδυναμώσει πραγματικά το κίνημα αλλαγής. Νομίζω ότι αυτά ξεπεραστήκαν. Πάμε ενωμένοι σε αυτές τις εκλογές να διεκδικήσουμε την ψήφο των Γιαννιωτών για το κίνημα αλλαγής και μέσα από εκεί ας επιλέξουν τον καλύτερο. Νομίζω ότι η έδρα είναι δεδομένη στα Γιάννα. Ας επιλέξουν τον καλύτερο που πιστεύουν ότι πραγματικά θα τους εκπροσωπήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κύριε Κασί, γιατί λοιπόν ο Έλληνας πολίτης, γιατί ο Γιαννιώτης πολίτης στις κάλπες της ερχόμενης Κυριακής να επιλέξει το ψηφοδέλτιο του κινήματος αλλαγής? Καταρχήν, ο Έλληνας πολίτης πρέπει να ψηφίσει κίνημα αλλαγής για να υπάρχει προοδευτική κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Τώρα, όσον αφορά οι Γιαννιώτες, γιατί να ψηφίσω τον Κασί τον Μιχάλη? Βεβαίως θα σας το έπαιρνα αυτό το ερώτημα. Γνωριζόμαστε χρόνια. Εγώ τουλάχιστον είμαι υπερήφανος και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που συμμετέχω και σε αυτές τις εκλογές ως υποψήφιος, κουβαλώντας στις πλάτες μου μία αρκετά μεγάλη εμπειρία σε πόστα τα οποία τουλάχιστον έχω υπηρετήσει, είτε του Δημάρχου, είτε του Προέδρου της Πίνδου, είτε ακόμη και για 2,5 χρόνια του βουλευτή. Μπορώ να τους κοιτάζω στα μάτια γιατί με ξέρουν ότι είμαι ειλικρινής. Είμαι άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκα, είμαι άνθρωπος ο οποίος προσέφερα. Είμαι άνθρωπος ο οποίος προσέφερα σε αυτόν τον χώρο και μου προσέφερε πολλά. Ήμουν σταθερός στις απόψεις μου, συγκρούστηκα πάρα πολλές φορές μέσα και στον χώρο μου για ζητήματα και προβλήματα της περιοχής μου και νομίζω ότι αυτό μου δίνει το δικαίωμα και σε αυτές τις εκλογές να διεκδικήσω την ψήφο. Και πιστεύω οι Γιαννιώτες θα είναι αντικειμενικοί στο πρόσωπό μου γιατί με γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι θα με στείλουν για άλλη μία φορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σίγουρα το πρόταγμα όμως είναι να πάει ο κόσμος στις κάλπες αυτή την Κυριακή. Το βασικό από όλα είναι να πάνε για την δημοκρατία μας. Αυτό είναι το βασικό, η συμμετοχή. Και από εκεί και πέρα να επιλέξουν και το κόμμα, αλλά και τους ανθρώπους που θέλουν να στείλουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε, κύριε Κασί. Να ευχηθώ καλή επιτυχία διπλή και στον πολιτικό σας χώρο και σε εσάς προσωπικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Τις δικές του θέσεις και απόψεις κατέθεσε τελευταία ημέρα της προεκλογικής περίοδου το ΕΠΑ Μακέλ δια του υποψηφίου βουλευτή Άρη Παπαμιχαήλ. Τόνισε ότι το ΕΠΑ Μακέλ έχει συγκεκριμένο σχέδιο για να εξασφαλίσει την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Με κοινό ψηφοδέλτιο κατέρχονται στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο αλλά και το ΑΚΕΛ σε άμεση συνεργασία με το ΔΙΚΙ, την Ομοσπονδία Δανειοληπτών, το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας, την Ελληνορωσική Συμμαχία και την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδος. Με σύνθημα «Μην αλλάζεις μόνο τους πολιτικούς, άλλαξε την πολιτική», το ΕΠΑΜ και το ΑΚΕΛ ζητούν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών για να διεκδικήσουν την αξιοπρέπειά τους, δεσμευόμενοι πως έχουν το σχέδιο, τη γνώση αλλά και τη θέληση να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να πάρει ο ελληνικός λαός πίσω ό,τι του ανήκει. Τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματος, λίγα 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες στις 7 Ιουλίου, παρουσίασε ο υποψήφιος βουλευτής με το ΕΠΑ Μακέλ, Άρης Παπαμιχαήλ. Χρήματα στον κόσμο, προώθηση της μήνυσης έγκλησης προκειμένου να αποδεσμευτεί η χώρα από τα μνημόνια, τα οποία κακώς μας λένε ότι τα μνημόνια είναι υποχρεωτικά και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αντιθέτως, επειδή οι τρεις δανειακές συμβάσεις, τα τρία μνημόνια, δεν πέρασαν ποτέ από τη Βουλή σαν νόμοι, αλλά σαν σχέδια νόμου. Είναι άκυρα βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου
του διεθνούς δικαίου και βάσει του συντάγματος. Απλά πρέπει να βρεθεί εκείνος ο πολιτικός παράγοντας, ο οποίος θα προωθήσει το θέμα. Απ' την άλλη πλευρά πάλι, ένας μεγάλος βραχνάς για τον μέσο Έλληνα είναι τα δάνεια που οφείλει στις τράπεζες, είναι οι οφειλές του στην ΑΔΕ, δηλαδή αυτό που ξέραμε σαν εφορία, και οι οφειλές του στο ΚΕΑΟ, αυτό που ξέραμε σαν ασφαλιστική φορείς. Αυτά ανεβαίνουν συνεχώς, μειώνουν το οικογενειακό εισόδημα και φυσιολογικά, όταν έχεις μια πολιτική λιτότητα η οποία αποσκοπεί σε πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να προκύψουν παρά μόνο με την επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, όταν έρχονται οι ίδιοι, η Ελστάτ, και μας λέει επισήμως ότι υπολείπονται περίπου 5.000 ευρώ για κάθε περίπου 2 εκατομμύρια Έλληνες από το εισόδημά τους για να μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτά τα 2 εκατομμύρια να τα επιβαρύνεις κι άλλο στον οικογενειακό προϋπολογισμό που ήδη δεν βγαίνει πέρα για να δημιουργήσεις πρωτογενή πλεονάσματα. Πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί το χρέος, είναι αδύνατο. Ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το κράτος έχει δανειστεί από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και φαίνεται αυτό στις οικονομικές καταστάσεις της τραπέζης της Ελλάδος γύρω στα 47 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία δυνατεί να επιστρέψει. Δεν μπορούν να πάνε παραπέρα. Ήδη και τα αποθεματικά, τα ταμιακά διαθέσιμα πιο σωστά των Δήμων, ήδη διοχετεύονται για το σκοπό αυτό. Ο κύριος λοιπόν Τσακαλώτος, με αυτό θέλω να κλείσω, δέσμευσε τη χώρα 15 Ιουνίου η μέση σύνταξη έως το 22 μαζί με τις επικουρικές να είναι στα 450 ευρώ. 15 Ιουνίου. Μπορείτε να το βρείτε, δεν θα δημοσιευτεί βέβαια, θα τα ακούσετε στα κανάλια της Αθήνας. Εκτός αυτού, προχωράνε 400.000 πληστηριασμοί άμεσα από τις τράπεζες. Έχουν δοθεί όλα τα κόκκινα δάνεια στα λεγόμενα οχήματα ειδικού σκοπού, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα φανς. Και αμέσως μετά τις εκλογές ξεκινάει το άγριο κυνήγι από την ΑΔΕ και τον ΚΕΑΟ σε αυτούς οι οποίοι χρωστάνε. Λοιπόν, η ηλικία σύνταξης, να ξέρετε, από τα 67 πηγαίνει στα 70 και είναι πάρα πολλά ακόμη τα οποία υπογράφηκαν τώρα από τον κύριο Τσακαλώτο. Δεν χρειάζεται να ψηφιστούν από τη Βουλή, δεν χρειάζεται να περάσουν από τη Βουλή, δεν χρειάζεται να περάσουν από τα κοινοβούλια. Οπότε από εδώ και πέρα θα ακούτε για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, αναπροσαρμογές, αλλά και πια για μνημονιακές δεσμεύσεις. Την μεγαλύτερη παραδοσιακή λαχανόπιτα 3 τετραγωνικών μέτρων αλλά και άλλες παραδοσιακές πίτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν όσοι βρεθούν απόψε στη γιορτή πίτας που πραγματοποιείται στο χωριό Ζωοδόχους του Δήμου Ζήτσας. Η μεγαλύτερη λαχανόπιτα παρασκευάστηκε χθες από γυναίκες όλων των ηλικιών του χωριού. Την μεγαλύτερη παραδοσιακή υπηρώτικη λαχανόπιτα μεγέθους περίπου 3 τετραγωνικών μέτρων παρασκεύασαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι γυναίκες στο χωριό Ζωοδόχος. Μία πίτα την οποία θα έχουν την ευκαιρία να αγευθούν όσοι παρευρεθούν απόψε στην γιορτή πίτας που πραγματοποιείται στη Ζωοδόχο στο Μοναστήρι της Παναγίας. Μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Ζωοδόχου που αναβίωσε μετά από αρκετά χρόνια. Το απόγευμα της Πέμπτης στην πλατεία του χωριού, γυναίκες όλων των ηλικιών σήκωσαν μανίκια προκειμένου να φτιάξουν την μεγαλύτερη λαχανόπιτα. 45 κιλά διάφορα χόρτα, 10 έως 12 κιλά ελαιόλαδο, 15 κιλά φέτα και αρκετά κιλά από αλεύρι ήταν αυτά που χρειάστηκαν οι γυναίκες του χωριού και βέβαια αρκετά χέρια, κυρίως των έμπειρων γυναικών, προκειμένου να ανοίξουν τα παραδοσιακά φύλλα. Μια ώρα,
πίτα μας περιέχει 45 κιλά χόρτα, σπανάκι, σέσκουλα, άνηθο, πράσα, κρεμμύδια. Γύρω στα 10 με 12 κιλά ελαιόλαδο, 15 κιλά φέτα από το χορηγό μας τη Δοδόνη, το αλεύρι από τον χορηγό μας τον Ζωγράφο τον Τζομπανίδη που ανοίγουμε τα φύλλα, άνοιγμα των φύλων, που το ανοίγουν οι μεγάλες γυναίκες του χωριού μας, η προετοιμασία των χόρτων που είναι μεγάλες ποσότητες και στηριζόμαστε στην καλή θέληση των γυναικών της ζωοδόχου, στη βοήθειά τους. Άρχισε ο πολύ παλιός σύλλογος γυναικών ζωοδόχου πριν 10 χρόνια. Σταμάτησε για ένα διάστημα 3 ετών και τώρα ο πολιτιστικός και χορευτικός σύλλογος της ζωοδόχου αναβιώνει, να το πω έθιμο, να το πω παράδοση, κάπως έτσι. Είχε σταματήσει για 3 χρόνια και τώρα είναι η δεύτερη χρονιά που ο σύλλογός μας, που είμαστε νεοσύστατοι 2 χρονών, το επαναλαμβάνουμε. Όσοι βρεθούν απόψε λοιπόν στην Ζωοδόχο, μετά τις 9:30 το βράδυ θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν τις παραδοσιακές γεύσεις της Ηπείρου και βέβαια την μεγαλύτερη παραδοσιακή ηπειρωτική λαχανόπιτα, ενώ θα διασκεδάσουν με το συγκρότημα του Αποστόλη Μετσοβίτη, με τον αυθεντικό ερμηνευτή του Δημοτικού Τραγουδιού Αντώνη Κυρίτση και τον Κώστα Μπανιώτη. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος και τα παραδοσιακά χορευτικά της Ζωοδόχου και τα χορευτικά της Αδελφότητας Ανατολής, Ποντίων και Μικρασίας. Σας περιμένουμε αύριο το βράδυ στην εκδήλωσή μας. 9:30 ώρα το βράδυ θα χορέψουν τα χορευτικά του συλλόγου μας και η Αδελφότητα Ποντίων Ανατολής. Μετά το πέρας των χορευτικών θα μοιραστούν όλες οι πίτες που έφτιαξαν οι χωριανές μας σε όλους τους παρευρισκόμενους. Θα σας διασκεδάσει το συγκρότημα του κυρίου Μετσοβίτη στο τραγούδι ο Αντώνης Κυρίτσης και Μπανιώτης Κωνσταντίνος. Σας περιμένουμε να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ. Να πούμε ότι όσοι θέλετε να πάτε στη Ζωοδόχο είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί σε 9:30 είχε δοθεί το ραντεβού και σίγουρα είναι πολύ κοντά στην πόλη των Ιωαννίνων. Να συνεχίσουμε με αθλητισμό. Την δέσμευση για σκληρή δουλειά ανέλαβαν διοίκηση, προπονητής και παίκτριες της γυναικείας ομάδας του μπασκετικού ΠΑΣ Γιάννινα, που τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στα παρκέ της Α1 κατηγορίας. Μια ιστορική στιγμή για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό των Ιωαννίνων και με την μέχρι σήμερα πορεία της ομάδας να γεννά μεγάλες προσδοκίες. Ιστορικές είναι οι στιγμές που ζει η πόλη των Ιωαννίνων με την συμμετοχή στην Α1 εθνική κατηγορία του γυναικείου μπάσκετ με την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα WBC. Η ομάδα των Ιωαννίνων βρίσκεται ανάμεσα στις 12 της λίστας που δημοσίευσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στην ειδική προκήρυξη του πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν. Μια εξέλιξη που ήρθε να δικαιώσει τις προσπάθειες που έγιναν κατά την προηγούμενη χρονιά. Μπορεί οι γυναίκες του ΠΑΣ Γιάννινα να έφτασαν στα μπαράζ, μην καταφέρνοντας να εξασφαλίσουν μια θέση στην Α εθνική κατηγορία. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Παναθλητικός δεν θα αγωνιστεί στην Α1 κατηγορία έδωσε την δυνατότητα στην γυναική ομάδα του μπασκετικού ΠΑΣ ως πρώτη επιλαχούσα να αποδεχθεί την πρόκληση και έτσι να αγωνιστεί φέτος στα σαλόνια της Α1 εθνικής κατηγορίας. Με δέσμευση για σκληρή δουλειά και κυρίως με χαμόγελα παρουσιάστηκαν οι στόχοι αλλά και τα σχέδια για μια ωραία χρονιά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργο Μάστακα, τον προπονητή Γιώργο Σαμέτη αλλά και την αρχηγό της ομάδας Ντίνα Σαριανίδου. Ο Γιώργος Σαμέτης, παραδεχόμενος τις δυσκολίες που θα υπάρχουν, δεσμεύθηκε για σκληρή δουλειά ώστε η ομάδα να δώσει τον καλύτερό της σε αυτό μέσα στο γήπεδο και οι φίλαθλοι του ΠΑΣ να είναι περήφανοι για αυτό που θα βλέπουν. Σήμερα ζούμε μια ιστορική στιγμή για το γεννιώτικο μπάσκετ. Για πρώτη φορά ομάδα θα συμμετέχει στην ανώτερη κατηγορία και αυτή θα είναι το γυναικείο τμήμα του ΠΑΣ Γιάννα. Αν μου έλεγε κάποιος πριν από 7 χρόνια, όταν άρχισα να ασχολούμαι με το γυναικείο μπάσκετ, ότι κάποια στιγμή θα ήμασταν στη συνέντευξη τύπου για να ανακοινώνουμε τη συμμετοχή μας στην Α1, σίγουρα θα τον περνούσα για τρελό. Όχι ότι σαν άνθρωπος δεν έχω φιλοδοξίες ή όνειρα, αλλά σίγουρα πίστευα ότι θα είναι από δύσκολο έως ακατόρθωτο. Τελικά όμως σε εμάς βρίσκεται απόκριση αυτό που λέμε στα μικρά παιδιά, ότι όποιος δουλεύει πάρα πολύ σκληρά έχει πίστη και υπομονή σε αυτό που κάνει, ότι κάποια στιγμή οι κόποι του ανταμείβονται. Αυτό βέβαια στον αθλητισμό, όταν από ερασιτεχνικός γίνεται επαγγελματικός, χρειάζεται και άλλα πολλά πράγματα,
τα οποία μας τα προσέφερε με τον ερχομό του κύριος Μάστακας, που ήταν πολύ σημαντική προσθήκη για εμάς. Δεν θέλω να ξεχνάμε ότι αυτή την ομάδα πριν από 5 χρόνια την ξεκινήσαμε 3 απλοί φίλοι. Εγώ ξέρω πού πηγαίνουμε, πόσο δύσκολο θα είναι όλο αυτό, αντικειμενικές οι δυσκολίες, αλλά έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στις παίχτριές μου, αυτές που τις είχα, αυτές που έρχονται. Το μόνο που μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό μέσα στο γήπεδο, ώστε οι φίλαθλοι του Παζιάννα, γιατί η ομάδα της πόλης είναι ο Παζιάννα, θα είναι περήφανοι για αυτό που θα βλέπουν μέσα στο γήπεδο. Ούτως ή άλλως, σας μην γελιόμαστε, είναι στο DNA αυτής της ομάδος να είναι το outsider, όπου και να πηγαίνει, και στο τέλος να προκαλεί πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση στους φιλάθλους της. Με χαμόγελο, η αρχηγός της ομάδας, Ντίνα Σερεγιαννίδου, δήλωσε την ικανοποίησή της που θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας στην Α1 κατηγορία και δεσμεύτηκε εκ μέρους του συνόλου της ομάδας ότι θα δουλέψουν πολύ σκληρά μέσα στο γήπεδο. Είναι τιμή μου που από φέτος θα αγωνίζομαι με αυτή τη φανέλα στην Α1. Ήταν αυτό που ήθελα, αν όχι όλα τα χρόνια που είμαι στην ομάδα, τα 4 τελευταία σίγουρα. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά στο γήπεδο και ελπίζω και οι καινούριες κοπέλες που θα έρθουν να δουλεύουν εξίσου σκληρά, γιατί αυτό πρέπει να βγει και στο γήπεδο μέσα. Την αποδοχή της πολύ μεγάλης πρόκλησης για την γυναικεία ομάδα του μπασκετικού Παζιάννενα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ομάδας, Γιώργος Μάστακας, κάνοντας ειδική αναφορά στους χορηγούς, οι οποίοι είναι και οι μεγάλοι συμπαραστάτες σε όλο αυτό το εγχείρημα. Κύριος στόχος για τη φετινή χρονιά θα είναι η παραμονή στην Α1 κατηγορία, όπως εξήγησε ο κύριος Μάστακας, εξηγώντας πως αν και ο αρχικός στόχος ήταν η ομάδα να έχει μόνο Ελληνίδες παίκτριες, τελικά αποφασίστηκε να υπάρξει η προσθήκη 2 το πολύ ξένων παικτριών. Παράλληλα, πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και τα εισιτήρια διαρκείας, ωστόσο αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπάρχει στην πόλη μας, καθώς το νέο κλειστό είναι μόλις 480 θέσεων. Με ένα μεγάλο βήμα, ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε αγωνιστικά, φτάσαμε στην πηγή, δεν ήπιαμε νερό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάναμε την περσίνη χρονιά. Ξεκινήσαμε για να σωθούμε, φτάσαμε στα μπαράζ. Αλλά στο τέλος δικαιωθήκαμε με έναν τρόπο που κάποια ομάδα δεν κατεβαίνει στο πρωτάθλημα της Α1. Οπότε είμαστε πρώτοι επιλαχόντες. Αποδεχτήκαμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση όμως γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλους συμπαραστάτες δίπλα μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μεγάλο όραμα, έχουμε μεγάλο στόχο. Θα παλέψουμε φέτος για να σωθούμε. Θέλουμε τη συμπαράσταση του κόσμου. Αυτό που θα επιδιώξουμε όλο αυτό το διάστημα είναι η ομάδα να σωθεί. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι θα ξέρουν οι αντίπαλοι μας ότι μπορεί να μας κερδίσουν, αλλά θα μας κερδίσουν με αίμα, δάκρυα και υδρότα, όπως έγινε και κάθε χρονιά έτσι coach. Αυτό είναι λοιπόν το πιο σημαντικό και θέλουμε τον κόσμο σαν συμπαραστάτες δίπλα μας. Είναι κάτι καινούριο. Χαρτογραφούμε μια νέα περιοχή ιστορίας τεχνικού αθλητισμού στα Γιάννενα που έχουμε να τη δούμε από το βόλεϊ του Αγασί εδώ και 25 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, που είχε πάει στην Α1 και προσδοκούμε για το καλύτερο δυνατό. Τα κορίτσια τα οποία πήραμε φέτος μεταγραφές νομίζω ότι είναι οι καλύτερες Ελληνίδες παίκτρες στην ηλικία τους, πανελλήνια, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό και είχαμε σαν στόχο, δεν σας κρύβω, να είμαστε η μοναδική ομάδα που να παίξει μόνο με Ελληνίδες στην Α1. Αυτό άλλαξε λίγο, δηλαδή θέλαμε να γίνουμε κάπως σαν τον Άγιαξ στο ποδοσφαιρικό. Αυτό άλλαξε λίγο και οπότε αναγκαστικά πρέπει να προβούμε και σε κάποιες μεταγραφές ξένων παιχτών, οι οποίες θα γίνουν άμεσα. Αλλά δεν θα προβούμε σε μεταγραφές 3 ξένων παιχτών, όπως κάνουν οι περισσότερες ομάδες της Α1. Θα προβούμε σε μεταγραφές 1 ή 2 παιχτριών, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε πάρα πολύ τα κορίτσια μας. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι με σκληρή δουλειά τα κορίτσια μας μπορούν να τα καταφέρουν, είναι υπερταλέντα. Δεν θέλουμε να τα φορτώσουμε με άγχος, θα περάσουμε μια ωραία χρονιά. Τα εισιτήρια διαρκείας θα ανακοινωθούν σύντομα. Το κλειστό μας δέχεται περίπου 480 εισιτήρια. Δυστυχώς έχουμε ένα μικρό κλειστό. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, έτσι, γιατί αν είχαμε ένα μεγάλο κλειστό της τάξης των 2.000 θεατών ή έστω των 1.500, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που ακολουθεί τα Γιάννενα χρόνια, τα δεδομένα θα ήταν τελείως διαφορετικά και οικονομικά και από όλες τις απόψεις. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του γιαννιώτικου αεραστεχνικού αθλητισμού μέχρι σήμερα είναι αυτό, η έλλειψη εγκαταστάσεων. Το ξέρουν όλες οι ομάδες.
Αν θέλεις να πας μπροστά, αν θέλεις να δημιουργήσεις βάσεις, αν θέλεις να έχεις μια συνεχόμενη ομάδα με διάρκεια, πρέπει να έχεις πάρα πάρα πολύ καλές εγκαταστάσεις και πολύ καλές ακαδημίες. Δεν βγαίνει το project αλλιώς. Δεν βγαίνει, δηλαδή, δεν βγαίνει από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό, όχι από εμάς. Είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Έχουμε βάλει στα πλάνα μας, έχουμε δύο πλάνα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε σε συνεργασία με τον κύριο Παπαδόπουλο πάνω σε αυτό το κομμάτι και το συζητάμε πάρα πολύ έντονα, αλλά έχουμε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες εκεί που έχουν να κάνουν με το ελληνικό δημόσιο. Αλλά σίγουρα είναι βέβαιο ότι την επόμενη διετία θα υπάρχει ιδιόκτητο προπονητικό κέντρο για την ομάδα. Εμάς το σημαντικότερο αυτό που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή σε αυτή την πρόκληση είναι καταρχήν να δούμε τι εστί Α1. Να δούμε τι εστί Α εθνική κατηγορία στα άλλα αθλήματα πέραν του ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Οπότε η απόφαση ήταν σε πάρα. Τη σκεφτήκαμε από εδώ, τη σκεφτήκαμε από εκεί. Στην αρχή ξεκινήσαμε λίγο αρνητικά, μετά πήγαμε λίγο θετικά. Και νομίζω ότι παίρνουμε την πρόκληση αυτή γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πάντα στη Β' Εθνική και στην Α2, σε αυτές τις κατηγορίες που είναι δύσκολα πρωταθλήματα, νομίζουμε ότι δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη χρονιά. Οπότε παίρνουμε αυτή την ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Το αποφασίσαμε. Θα πάμε να οπλίσουμε το οπλοστάσιο όσο καλύτερα μπορούμε. Και με την οτροπία που έχει η ομάδα τόσα χρόνια, νομίζω ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο στο να αντιμετωπίσει αυτές τις ομάδες που είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Στο τέλος της συνέντευξης τύπου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά και είναι παίκτριες της ομάδας. Στο δυναμικό προστίθενται η Ιωάννα Αρτεμισίου, η Αναστασία Τζίμου, η Μερία Κατσαμούρη, η Θάλια Κανέλου και η Ιωάννα Τραγουδιστή. Με την συμμετοχή δεκάδων αθλητών από 30 χώρες ξεκινά αύριο Σάββατο στα γήπεδα του Ομίλου Αντισφαίρησης Ιωαννίνων στο Γιαννιώτικο Σαλόνι το 4ο ITF Cup. Πρόκειται για διεθνές πρωτάθλημα στο οποίο οι αθλητές θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στο τένις και βέβαια θα διεκδικήσουν πολύτιμους βαθμούς. 150 αθλητές από 30 χώρες πρόκειται να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στο τένις με την συμμετοχή τους στο Διεθνές Πρωτάθλημα Αντισφαίρησης που θα φιλοξενηθεί στην πόλη των Ιωαννίνων από αύριο Σάββατο 6 Ιουλίου μέχρι και τις 13 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρησης στο Πάρκο Πυρσινέλα. Οι αγώνες διοργανώνονται με την αρρωγή της Περιφέρειας Υπήρου και του Δήμου Ιωαννιτών. Στην σημασία της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Τένις, αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου αλλά και εκπρόσωποι των αρχών της πόλης. Ο Βασίλης Γοργόλης, εκ μέρους της Περιφέρειας Υπήρου, αναφέρθηκε στη σημασία της διοργάνωσης και στάθηκε στις προσπάθειες του Ομίλου που κατάφερε να καταστήσει θεσμό το ITF στα Γιάννενα. Από την πλευρά του Δήμαρχος Ιωαννίνων, συνεχάρη τη διοίκηση του Ομίλου που έφερε μία ακόμη σημαντική διοργάνωση στην πόλη των Ιωαννίνων. Πραγματικά είναι μία από αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες εμείς ως Περιφέρεια Υπήρου τις εντάσσουμε στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού, διότι 30 συμμετέχουν αποστολές, αθλητές και κόσμος ο οποίος έρχεται από 30 χώρες στην Ήπειρο και στα Γιάννενα. Κόσμος ο οποίος εκτός από το ότι θα αθληθεί θα δει και τις ομορφιές των Ιωαννίνων και της Ηπείρου και θα γίνει πρεσβευτής αυτών των ομορφιών στον τόπο που θα γυρίσει πίσω στα πλαίσια προσέλκυσης όσο το δυνατόν περισσότερων τουριστών στην περιοχή μας. Πραγματικά εδώ βλέπουμε ότι από τον Όμιλο Αντισφαίρησης ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και αξίζουν συγχαρητήρια για το γεγονός ότι καταφέρνουν να υλοποιήσουν και να διοργανώσουν τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις, τέτοιες εκδηλώσεις μεγάλου βεληνικούς, που σημαίνει ότι τα αθλητικά σωματεία της πόλης μας, τα αθλητικά σωματεία της Ηπείρου έχουν την εμπειρία, τη γνώση και τον κόσμο να φέρουν εις πέρας από την αρχή μέχρι το τέλος τέτοιες εκδηλώσεις. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά της Περιφέρειας Ηπείρου είναι αυτό που κάνουμε πάντα, να στηρίζουμε τα σωματεία αυτά με οποιοδήποτε τρόπο, να είμαστε δίπλα τους, να τα συνδράμουμε με όλους τους τρόπους δυνατούς και παραμένει παρά μόνο να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει στο γεγονός, να το παρακολουθήσει, να δει να θαυμάσει τους αθλητές και να τους χειροκροτήσει. Το τουρνά ήρθε για να μείνει. Μια εξαιρετική διοργάνωση στην τέταρτη χρονιά της και από τις πληροφορίες που έχω έχουμε μια συμμετοχή 30 χωρών, άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα διεθνές τουρνουά και αυτή είναι μια παρένθεση που θέλω να κάνω, ότι όλα αυτά τα γεγονότα, τα σπουδαία που συμβαίνουν αυτό το καλοκαίρι στον τόπο μας είναι γεγονότα που πλέον είναι διεθνούς χαρακτήρα και έτσι σιγά σιγά πετυχαίνουμε αυτό που και σαν Δημοτική Αρχή σχεδιάσαμε μεθοδικά όλα αυτά τα χρόνια να προβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο τον τόπο μας. Να γίνουμε εξωστρεφείς και να καλέσουμε πολίτες από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο να μας επισκεφτούν με αφορμή, όπως είπα, κυρίως αθλητικές και πολιτιστικές οργανώσεις.
Ο Όμιλος Αντισφαίρησης Ιωαννίνων έχει μια μακρά ιστορία, μια ιστορία που πραγματικά έχει αφήσει το αποτύπωμά της στον τόπο, προσφέροντας στο άθλημα της αντισφαίρησης και πηγαίνοντας και ακριβώς στο αθλητικό αντικείμενο. Να πούμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ξέρουμε ότι εξελίχθηκαν σπουδαίοι αθλητές οι οποίοι πλέον εκπροσωπούν τη χώρα σε διεθνή τουρνουά και αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο τρόπος είναι ένας άλλος τρόπος με τους αθλητές υψηλού επίπεδου για να έχουμε από τον τόπο μας σπουδαίους πρεσβευτές και να είναι και αυτό ένα κάλεσμα για να μας γνωρίσουν, να μας επισκεφτούν, να γίνουμε ένας διεθνής προορισμός. Ο νέος πρόεδρος του Ομίλου Αντισφαίρησης Ιωαννίνων, Θεοδόσης Σίκαλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ITF για τέταρτη χρονιά εμπιστεύεται τον Όμιλο Αντισφαίρησης Ιωαννίνων για την διοργάνωση, ευχαριστώντας την Περιφέρεια Υπήρου, το Δήμο Ιωαννιτών αλλά και τους χορηγούς για την σημαντική αρρωγή τους για τη διεξαγωγή των αγώνων. Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος Μέρη Βαρδάκη κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν στο Γιαννιώτικο Σαλόνι και να παρακολουθήσουν τους αγώνες που είναι υψηλού επίπεδου, δεσμευόμενοι ότι θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα και δυνατές συγκινήσεις. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρησης, η ITF, εμπιστεύεται στον όμιλό μας τη διοργάνωση αυτού του παγκοσμίου πρωταθλήματος. 150 νέα ταλέντα από 30 χώρες τουλάχιστον του κόσμου θα έρθουν, θα παρελάσουν, θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στα γήπεδα του Ομίλου Αντισφαίρησης Ιωαννίνων, με σκοπό να κερδίσουν τα έπαθλα αλλά και πολύτιμους βαθμούς που θα βοηθήσουν στην ανέλυξή τους στην παγκόσμια βαθμολογία και στην κατάταξη της ITF. Όπως καταλαβαίνετε, γίνεται αντιληπτό, μια και συζητάμε για 150 αθλητές οι οποίοι έρχονται μαζί με προπονητές, μαζί με γονείς, μαζί με συνοδούς, βοηθούς, φροντιστές. Προσφέρουν μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη για την πόλη μας και γενικότερα για την ευρύτερη περιφέρεια. Θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην προβολή της πόλης μας και του Ομίλου Αντισφαίρησης Ιωαννίνων. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τόσο την περιφέρεια όσο και το Δήμο αλλά και τους χορηγούς μας που εμπιστεύτηκαν τον Όμιλο Αντισφαίρησης Ιωαννίνων και συνέβαλαν στα μέγιστα στο να πραγματοποιηθεί αυτό το τουρνουά, και καλώ όλους τους γιαννιώτες και υπηρώτες να έρθουν να παρακολουθήσουν από αύριο αγώνες. Σας εγγυώμαι ότι το επίπεδο του τένις που θα παρακολουθήσετε είναι πάρα πολύ υψηλό, και επίσης σας εγγυώμαι ότι οι αθλητές που θα δείτε εδώ θα τους παρακολουθήσετε μελλοντικά και στα παγκόσμια τουρ ενηλίκων. Της αντισφαίρησης, ένας θεσμός που από το θεσμό αυτό προκύπτουν πάρα πολλά ταλέντα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που δεκάδες Έλληνες και ξένοι αθλητές θα αγωνιστούν στα γήπεδά μας. Το ITF ξεκινάει το Σάββατο 6 Ιουλίου και ολοκληρώνεται 13 Ιουλίου, το Σάββατο 13 Ιουλίου. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε κοινό. Καλώ τους αθλητές του τένις και το γιαννιώτικο κοινό να παρευρεθεί στα γήπεδα στους αγώνες. Πιστέψτε με, είναι ένα άθλημα που προσφέρει πάρα πολλές συγκινήσεις. Πιστέψτε με, θα έχετε μια εκπληκτική εμπειρία. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καιρό του Σαββάτου στην Ήπειρο. Υψηλές θερμοκρασίες και λίγες νεφώσεις προβλέπει για αύριο για την Ήπειρο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή βόρειο-βορειοανατολική, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα Γιάννενα από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσπρωτή από 22 έως 33, από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου θα έχει Άρτα και 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου θα έχει Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.